Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το πρώτο πράγμα που θυμάμαι από τον μπαμπά μου ήταν να είμαι πάνω στην κοιλιά του και να ακούω παραμύθια. Με τον Στέφανο μαζί μου, μάλιστα. Ξαπλώναμε έτσι πάνω στην κοιλιά του και ακούγαμε παραμύθια. Μας έλεγε παραμύθια. Η πρώτη μνήμη που έχω είναι το παραμύθι. Και όταν λοιπόν ξεκινάς με τέτοιες μνήμες, η πορεία είναι διαγραμμένη. Έχεις έναν πατέρα ο οποίος παρηγορεί, παραμυθεί δηλαδή, το παιδί. Ο παπάς, τώρα εγώ δυσκολεύομαι να μιλάω σε παρελθοντικό χρόνο. Έχω εικόνες από τον παπά, όταν ήμουν πολύ μικρός, όπως όταν γυρνούσε στο σπίτι και έφερνε στη μαμά για σεμί, για σεμάκι. Φρόντιζε να έρχεται με ένα λουλούδι στο χέρι, όταν γυρνούσε στο σπίτι. Και έτσι έδειχνε την τρυφερότητά του, την αγάπη του. Είχε μεγάλη έννοια να πηγαίνουμε εκκλησία. Πολλές φορές μας ξύπναγε πολύ νωρίς το πρωί για να πάμε, αλλά εμείς ξανακοιμόμασταν και ξαναρχότανε για να μας ξαναξυπνήσει. Δεν γλιτώραμε, αλλά ευτυχώς είχαμε τη μαμά που έλεγε «Κώστα, ας τα παιδιά να κοιμηθούν λίγο». Και έτσι ισορροπούσαμε. Η μεγάλη του έννοια ήταν να βρεθούμε στην εκκλησία, αλλά πιστέψτε με, δεν μας μίλησε ποτέ για τον Χριστό. Δεν μας είπε τίποτα. Θυμάμαι τα δάχτυλά του στο γραφείο να προσεύχεται, να λέει το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σώ με» και να ακούω αυτό το χτύπο κάτω στο υπόγειο που διάβαζα από βιολί, όταν σταματούσα, άκουγα αυτό εδώ. Ήταν η προσευχή του. Ο παπάς προσευχόταν συνέχεια. Μάλιστα, προσευχόταν και στον ύπνο του. Να ακούω γιατί. Ναι, έλα εδώ να ακούς. Το βάζει προσευχόταν και στον ύπνο του και το ξέρω πολύ καλά, διότι όταν με τον Στέφανο πλησιάζαμε την κρεβατοκάμαρα, όταν κοιμόντουσαν. Όλα τα έχω και πει κουφαμάρα μαζί. Μάλιστα, όταν πλησιάζαμε την κρεβατοκάμαρα, όταν κοιμόσασταν, ροχαλίζατε, μέσα στο ροχαλιτό, ο παπάς έλεγε «Κύριε Ελέησον». Μαρία, είναι αλήθεια, ναι. Κύριε Ελέησον, μέσα στον ύπνο του. Ένας άνθρωπος που προσευχόταν συνέχεια, που δεν μίλαγε στα παιδιά του για τον Χριστό, αλλά το βράδυ, πριν κοιμηθούμε, τον θυμάμαι όρθιο στην κουζίνα, στα εικονίσματα, και πήγα από πίσω του και άκουγα να λέει «Χριστέ μου, ελέησε το Γιώργη μου, ελέησε τη Μαρία μου, ελέησε το Μαθαίο μου». Όλα τα παιδιά, ένα-ένα. Ένας άνθρωπος προσευχής. Και ένας άνθρωπος ο οποίος όταν θα μιλούσε, υπήρχε αυτή η μίμηση. Δεν μάθαινες πράγματα από τον μπαμπά, σε μιούσε σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και ζωής, μέσα από τις ομιλίες του έβγαινες αναπαυμένος. Προσωπικά, θυμάμαι να τον παίρνω τηλέφωνο για θέματα της Εκκλησίας, τα οποία είναι έντονα και πολλές φορές προβληματίζουν ένα νέο ιερέα και τον στεναχωρούν και κάθε φορά μετά το τηλεφώνημα μου είχε φύγει η στεναχώρια. Δηλαδή ο παπάς έκλεβε τη στεναχώρια μέσα από την ψυχή, όχι μόνο τη δική μου, όλων των ανθρώπων που τον έπαιρναν τηλέφωνο. Και ήταν πάρα πολλοί αυτοί, τόσοι πολλοί που η μαμά τα είχανε και δεν μπορούσε άλλο, γιατί ήταν μέχρι και αργά το βράδυ πέραν άνθρωποι για παρηγοριά. Σου έκλεβε τη στεναχώρια. Μάλιστα, σε ένα από τα παιδιά της Οσίας Ξένης, κατηχητής, όταν τον γύρναγε στο σπίτι, του έλεγε «Μα γιατί δεν έρχονται τα νέα παιδιά σε μένα, να τα ξεκουράσω, να τους μιλήσω να τα ξεκουράσω, μα να μην μπορώ να στεναχωρεθώ». Ο παπάς δεν ήθελε καθόλου τη στεναχώρια. Πρώτον, γιατί κρυζόταν το στομάχι του και δεν άντεχε. Και δεύτερον, επειδή δεν μπορούσε να ζει στεναχωρεμένος. Ήθελε να είναι πάντα χαρούμενος. Όποιος του χαρούσε τη χαρά, έπρεπε να αποκατασταθεί πάρα πολύ γρήγορα. Έπρεπε γρήγορα να υπάρχει λύση για να μπορεί ο παπάς να είναι χαρούμενος. Και αυτή τη χαρά σου τη μετέδιδε.
και όχι μόνο σε μένα. Εγώ, όταν μιλάω για τον πατέρα μου, αισθάνομαι, κύριε Μαυρόπουλε και όλοι εσείς, κυρία Χατζή, το μικρό σας. Παναγιώτα. Κυρία Παναγιώτα, αισθάνομαι ότι ο μπαμπάς μου ήταν και είναι και θα είναι μπαμπάς όλων. Όλων μας. Όπως τον αισθάνομαι εγώ, τον αισθάνονται όλοι. Υπήρξαν άνθρωποι που ήρθανε μετά το θάνατο του μπαμπά και μου είπαν για τον θάνατο του πατέρα μου δεν έχω γλάσει τόσο. Που σημαίνει ότι αυτή η παρηγοριά, όταν ξεκίνησα από το παραμύθι, αυτή η παραμυθία προς τα παιδιά του, αυτή η παρηγοριά ήταν μια παρηγοριά προς όλο τον κόσμο. Και αυτό το πράγμα είναι το οποίο θυμόμαστε και αυτό το πράγμα είναι που μας φέρνει σήμερα εδώ, γιατί αφήσαμε όλες τις έννοιες και τις κοντούλες μας να έρθουμε να παρηγορηθούμε ξανά, μόνο και μόνο επειδή θα μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι πολλές οι μνήμες, αλλά δεν είπατε ένα τέταρτο, οπότε δεν το έχω. Δεν ξέρω τι θέλω. Ένας τρυφερός άνθρωπος, άνθρωπος της προσευχής, άνθρωπος της υπακοής στην Εκκλησία, δεν ήθελε αυτό το ότι έλα να σώσει εσύ την Εκκλησία, έλεγε να παραμείνεις μέσα στην Εκκλησία, ακόμα και αν αυτή κάνει λάθος. Mm-hmm. Μένεις μέσα στην Εκκλησία και μέσα από την Εκκλησία σώσει και δεν κατακρίνεις ποτέ την Εκκλησία. Αν κάποιος του έλεγε, και σε αυτό έμοιαζε πάρα πολύ με το σιατήσει στον Παύλο, το πνευματικό μας, που μας πήγαινε από μικρά παιδάκια στον σιατήσει να ξεμολογηθούν ο Παύλος. Δεν ήθελε με τίποτα να ακούσει κακή κουβέντα για κανέναν. Πόσο μάλιστα για την Εκκλησία. Την Εκκλησία δεν τη θεωρούσε έναν οργανισμό. Η Εκκλησία ήταν σαν να είναι μια μάνα που δεν ήθελε να ακούσει τίποτα κακό για αυτήν. Και αυτό είναι που του έδινε ξεχωριστή χαρά και επίσης ξεχωριστή ματιά στα πράγματα. Ας πούμε, όταν έγινε Αγία Σοφιά Τζαμί, τον θυμάμαι να λέει ότι ευτυχώς που έγινε ξανά τόπος λατρείας. Τη στιγμή που όλοι λέγανε πω από ό,τι πάθαμε τελειώσω πια η Μιτζανή. Και μια δηλαδή διαφορετική ματιά για τα πράγματα η οποία πήγαζε μέσα από μια καθαρή σχέση που είχε με την Εκκλησία. Μια σχέση που δεν είχε ποτέ κατάκριση. Αυτό το λέω γιατί συνηθίζεται στις μέρες μας να κρίνουμε, να κατακρίνουμε και να θέλουμε να σώσουμε την Εκκλησία ατομικά ο καθένας. Από μόνο του. Ο Παπάς δεν το έχει αυτό και γι' αυτό δημιουργήσε αυτή την ενότητα. Όπου τον καλούσαν πήγαινε. Και έλεγε μάλιστα η μαμά, μα όπου σε καλούν πας, τι θα γίνει. Δεν γίνεται. Και αν λέει κάτι, αν είναι για να μην μιλήσω, κάτι θα γίνει και θα ακυρωθεί ο μιλή. Και πολλές φορές, καμιά φορά συνέβαινε γι' αυτό. Καμιά φορά. Τι ωραίες πολλές φορές πήγαινε. Οι ομιλίες για τον Παπά ήταν αναγνωρίσιμη, ήταν η ζωή του. Του άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα με έσπρωχνε. Τι θα κάνουμε φέτος, τι θέμα θα έχουμε φέτος, στη σχολή γονέων. Θα έχουμε παθαδιαμάτι, θα έχουμε πάρα πολλές κύκλοι ομιλιών, είτε στον Αγίο Κυψέλης, είτε στο Παρεκκλητσάκι του Αγίου Ανδρέα, τον πατέρα Γαβρίλ, είτε στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών που έκανε τα μαθήματα λειτουργικής γλώσσας, επί Μάκαρης του Χριστοδούλου. Και στην ουσία ξένη, 14 χρόνια, με έσπρωχνε με μία νεανική ορμή 18 ανθρώπων. Αν είναι δυνατόν. Και εγώ σαν ήμουν γέρος και έλεγα, όχι, τι θα κάνουμε πάλι. Ήθελε να... και είχε πάρα πολλές ιδέες. Μια φορά μου έδωσε ένα χαρτί που είχε πάρα πολλές ιδέες για το πώς πρέπει να κινείται η ενορία, τι πρέπει να κάνουμε, να μην μένει πίσω, να ενδιαφέρεται για τους αρρώστους. Να τρέχουμε από εδώ, από εκεί. Μόλις τα έδαφτα έμεινα, λέω, δεν γίνεται, παπά, δεν προλαβαίνουμε του χρόνου. Ναι, δόξα τω Θεώ. Πολλές μήνες, αλλά δεν χωράνε, έτσι. Αυτό, να ξέρουμε ότι είναι ζωντανή η παρουσία του και μέσα από τις εκπομπές, οι οποίες συνεχίζονται στην Ιουδαϊκή Εκκλησία και ωφέλησε πολλοί κόσμος από αυτές. Αλλά κυρίως μέσα από την καρδιά του καθενός μας που κρατάει ένα κομμάτι μέσα από τη μνήμη και στην καρδιά ακέραια η παρουσία του μπαμπά μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Και ήθελα απλώς να σας δείξω με ποιον τρόπο
Έκανε τα μαθήματα της λειτουργικής γλώσσας. Είπαμε να σας δείξω εγώ μέσα από τα βιβλία της λειτουργικής γλώσσας μια σειρά βιβλίων, με τα οποία τι ήθελε να κάνει, ήθελε να αποδείξει ότι δεν χρειάζονται μετάφραση. Ίσως να μην το ξέρετε αυτό. Ήθελε να αποδείξει ότι αν γίνει σωστή παρουσίαση των κειμένων, ανάλυση, τότε δεν χρειάζεται να μεταφραστούμε και όντως δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να ψάξει μια μετάφραση. Είπα λοιπόν να παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο δίδασκε ένα από τα πιο δύσκολα κείμενα, που είναι ομερική γλώσσα, τον Ιαννικό κανόνα, το Χριστουγέννων, το Ιωάννη του Δαμασκήνου, που είναι γραμμένη στο Ιαννικό μέτρο, δύσκολη, πανέμορφη γλώσσα, δύσκολη όμως, δύσκολη στην κατανόηση και όταν την ακούς λες, πού είναι κάπου να τη μεταφράσω να δω τι εννοεί. Έτσι λοιπόν, ο μπαμπάς συνήθιζε πριν ξεκινήσει, πρώτον λέγαμε μια προσευχή, το ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, και μετά σε οδηγούσε μέσα στον χρόνο και στον τόπο. Δεν ξεκινούσε ποτέ από το ίδιο το τροπάριο ή από το ίδιο το αντικείμενο. Ήθελε να φτιάξει έναν χώρο και έναν χρόνο που να μπορείς να μπεις μέσα σε αυτόν και να ζήσεις μέσα σε αυτόν. Και γι' αυτό λέω για μίμηση στον τρόπο με τον οποίο δίδασκε. Έτσι λοιπόν, εδώ δεν θα ξεκινούσε με το «έσωσε λαόν θαυματουργών δεσπότης», που είναι ο ερημός. Θα μας έλεγε τι σημαίνει κανόνας. Τι είναι ο κανόνας της Εκκλησίας μας, τι είναι οι κανόνες. Πώς αυτοί οι κανόνες έχουν σχέση με τις οδές, τις αντίστοιχες οδές του ψαλτηρίου της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μας έλεγε επίσης ποιο ήταν το νόημα της πρώτης οδής. Επίσης θα μας μιλούσε για τον Άγιο Άνοιτο Δαμασκηνό. Θα μας έλεγε πράγματα γι' αυτόν. Θα μας έλεγε ότι ήταν σύρος και όπως και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που δυο άντρες σύροι είχαν το μεγαλύτερο ανάστημα, ο ένας στη ρητορική και ο άλλος στην ποίηση. Επίσης θα μας φώτιζε τον λόγο για τον οποίο έγραψε σε ιαμβικό μέτρο. Θα μας έλεγε για τις αιρέσεις εκείνης εποχής. Θα μας έλεγε ότι ήταν το Άγιο Πνεύμα τόσο πλούσιο στους ποιητές, ειδικά στον Άγιο Άνοιτο Δαμασκηνό, που ήθελε να ενώσει όλο τον χρόνο σε μία ενότητα. Και γι' αυτό ξεκινάει από τον Όμηρο, πηγαίνει στο παρελθόν, διότι θέλει να δείξει ότι όλα είναι ένα μέσα στη χάρη του Θεού και θέλει να αγιάσει τους προγόνους μας με αυτόν τον τρόπο. Να πάρει αυτή τη γλώσσα, να τη φέρει στο σήμερα, να γράψει για την Παναγία μας, να γράψει για την γέννηση του Χριστού, έτσι ώστε να ενωθεί όλος ο χρόνος, να συμπεριλάβει δηλαδή τον Όμηρο, τους αρχαίους, αλλά με μία συμπαντική, μια οικουμενική διάσταση μέσα στον τρόπο που έγραφε. Θα μας έλεγε επίσης ποια είναι η διαφορά του ιαμβικού κανόνα από τον πεζό κανόνα του Αγίου Κοσμάτου Μαϊμά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μέτρο. Έχουμε δηλαδή να προσέξουμε τις συλλαβές, αν είναι βραχές ή μακρές. Σας έχω γράψει εδώ το ιαμβικό μέτρο, το οποίο αποτελείται από τρία μέτρα, βραχία μακρά, συλλαβή, ένα μέτρο, έσω, σε, λα, ον, θα. Αυτός είναι σπονδίος. Είναι δύο μακρές συλλαβές, ένας ίαμβος και σπονδίος και ίαμβος. Και με τέτοιον τρόπο, που όχι μόνο μεταξύ τους οι συλλαβές πρέπει να ακολουθούν τον κανόνα του ιάμβου ή του σπονδίου, του ιαμβικού μέτρου, αλλά και το πρώτο γράμμα του κάθε στίχου, προσέξτε αυτό, δημιουργεί. Το πρώτο γράμμα του κάθε στίχου όλου του ιαμβικού κανόνα δημιουργεί ένα άλλο ποίημα, το οποίο είναι σε άλλο μέτρο, σε ηρωικό εξάμετρο και μιλάει για τους ποιητές και για την ευλογία που χρειάζονται από τον Θεό για να μπορέσουν να γράψουν, να έχουν την δύναμη. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όλες οι λέξεις, όλες οι επιλογές των γραμμάτων, των συλλαβών, των στίχων
είναι τόσο εύστοχες που είναι αυτό που λέει σε ένα ιρμό συντόνους τεθυγμένης. Δηλαδή με ακρίβεια, όπως αγωνίζεις ένα σπαθί, ένα μαχαίρι και θέλεις να κόβει και από τις δυο μεριές να είναι τέλειο, έτσι ακριβώς είναι γραμμένα τα ποίηματα του Αγίου Άνου του Δαμασκηνού. Εδώ λοιπόν, αφού μας έλεγε όλα αυτά και μας οδηγούσε μέσα στον χώρο και στον χρόνο, τότε λοιπόν θα ξεκινούσε. Έσωσε λαόν θαυματουργών δεσπότης, υγρών θαλάσσης κύμα, χερσό σας πάλι. Εκόντε τεχθείς εκ χώρης, τρίβων βατήν πόλου τίθης ημιμήν. Ων κατουσίαν ίσον τε πατρί και βρωτής δοξάζομεν. Το έχουμε ακούσει, αλλά ίσως να μην το καταλαβαίνουμε. Όταν όμως το καταλάβεις, τότε το ακούς. Πάμε δηλαδή να δούμε τι εννοεί. Έσωσε λαόν θαυματουργών. Αυτό το θαυματουργών θα το δείτε στις. Πηγαίνετε στη φωτοτυπία που έχετε. Στα μαθήματα είχαμε πάντοτε μια φωτοτυπία στο χέρι μας. Πηγαίνετε στη δεύτερη, στη πίσω σελίδα, που λέει... Ιαμβικός κανόνας. Και λέει αλφαοδί, ήρμος. Ήρμος, γιατί ήρμος. Είναι από το ρήμα ήρω, που σημαίνει μαζεύω. Άρα ο ήρμος, τι είναι. Αυτό που θα κάνουμε τώρα εμείς μαζί, είναι το καλούπι, το μουσικό, το μετρικό καλούπι, κατά το οποίο θα γραφτούν και τα υπόλοιπα τροπάρια της οδής. Γιατί κάθε οδή αποτελείται από τον ηρμό και από 2-3 τροπάρια μετά. Έτσι. Οπότε, ο ηρμός είναι το καλούπι, είναι ο τρόπος, είναι από το ρήμα ήρω, που σημαίνει μαζεύω, μαζεύει όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες θα είναι γραμμένα και τα επόμενα τροπάρια της ίδιας οδής. Αλλά πριν ακόμα από αυτό, θα μας έλεγε κάτι πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το περιεχόμενο, τι έχει πάρει από την αντίστοιχη οδή του Ψαλτηρίου, ο Άγιος Άνος ο Δαμασκηνός, έχει πάρει την δοξολογία. Αν προσέξουμε, θα δούμε ότι η πρώτη οδή του Ψαλτηρίου έχει σχέση με την χαρά και την δοξολογία του Μωυσή όταν πέρασαν από την σκλαβιά των Αιγυπτίων, πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και οδηγήθηκαν προς την ελευθερία. Αυτή η δοξολογία, αυτή η χαρά είναι μέσα ακριβώς στον ηρμό. Και επίσης υπάρχει το δοξάζουμε. Εν δόξος γάρ δοξάζουμε τελειώνει ο δί του ψαλτηρίου, με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και εδώ στον ηρμό. Θα δούμε, αν πάτε και στις άλλες, θα δείτε ότι στην τρίτη οδή του Ιαμβικού κανόνα, υπάρχει μια λεξούλα μέσα που λέει «εστήλτε». Μπορείτε να τη βρείτε. Που λέει ο ηρμός, Μάκαρ με βέβαια, έτσι. Μάκαρ με λωδούς, εστηριγμένους. Πάμε. Τι είναι αυτό το εστηριγμένους. Είναι αυτό που αναφώνησε η Αγία Προφήτητα Άννα όταν γέννησε το Σαμουήλ. Τι είπε, εστήριξε η καρδία μου το Κύριο. Τι σημαίνει αυτό, ότι μέχρι τότε είχε αμφιβολίες. Τώρα στερεώθηκε. Όταν γέννησε, γιατί ο καημός ήταν ότι δεν είχε παιδιά. Και μάλιστα τη θεωρούσαν και λίγο την τρελή του ναού. Γιατί προσευχόταν συνέχεια και επέμενε και επέμενε και τελικά δικαιώθηκε και στηρίχθηκε η καρδιά της. Και βλέπουμε μία λεξούλα μέσα στον ηρμό η οποία μας ενώνει με την αντίστοιχη οδή του Ψαλτηρίου. Άρα, ο Άγιος Άνος ο Δαμασκηνός στηρίζεται τέλεια πάνω στον Όμηρο, δεν γράφει τίποτα που να μην το έχει προβλέψει ο Όμηρος, είτε γραμματικά είτε συντακτικά μέσα στα έπι του, αλλά στηρίζεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι συνεπής δηλαδή. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αυτό το θαυματουργόν είναι μετοχή. Είναι μετοχή τροπική του ρήματος θαυματουργό. Άρα ο δεσπότης είναι αυτός που θαυματουργεί. Έσωσε λαόν θαυματουργόν δεσπότης. Με ποιον τρόπο τον έσωσε αυτόν τον λαό ο δεσπότης θαυματουργώντας, με ποιον τρόπο. Υγρών θαλάσσης κύμα χερσό σας πάλε. Κάνοντας χέρσα γη το υγρό της θάλασσας κύμα όπως παλιά.
όπως είναι εδώ η θάλασσα. Και λέει κανείς, γιατί υγρό θαλάσσις κύμα. Χρειάζεται και το υγρό και το θαλάσσις. Δεν είναι πλεονασμός. Δεν είναι πλεονασμός. Ακριβώς επειδή το κύμα στην ομερική γλώσσα είναι από το κύο, που σημαίνει κυοφρό. Είναι το κύμα, από την έγκυο γυναίκα. Άρα θέλει να προσδιορίσει. Υγρόν θαλάσσις κύμα. Υγρόν θαλάσσις κύμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν υπάρχουν λέξεις που έτσι έχει βάλει γιατί δεν του βγαίνει το μέτρο και έπρεπε να βάλει μια παραπάνω. Ξανακάνοντας σκέτσα γη της θάλασσας στο υγρό το κύμα. Και είναι και αντίθεση και το χερσό σας με το υγρόν. Έχει πάρα πολλές αντιθέσεις, τις χρησιμοποιεί και στα νοήματα του. Εκών δε δεχθείς εκόρης τρίβων βατήν πόλουν τη θυσιμινή. Τεχθείς, αφού γεννήθηκε, με τη θέλησή του εκών, από το εκούσια, από κόρη, κόρη με κεφαλαίο είναι μόνο μία, είναι η Παναγία μας. Όπως και παρθένος με κεφαλαίο, που είναι μόνο μία, είναι η Παναγία. Έτσι λοιπόν, το χερσό σας είναι χρονική μετοχή του ρήματος χερσό, χερσό. Κάνω χέρσο, δηλαδή στεγνώνω με λίγα λόγια. Το πάλε είναι παλιά, το παλιό καιρό. Το εκόν σημαίνει θέλοντας. Το τεχθείς είναι χρονική μετοχή παθητικού αναλύσεως του περίματος τίκτομε, που έχει τίκτομε ετέχθη. Άρα, με τη θέλησή του γεννήθηκε από κόρη, προσέξτε τώρα, τρίβων βατήν όλου τίχθης ηνιμή. Το πόλος είναι ο ουρανός. Ο τρίβος είναι ο δρόμος για να κάνει ξανά βατή, ευκολοδιάβατη δηλαδή, να κάνει ξανά ευκολοδιάβατο τον δρόμο του ουρανού. Αυτό τι δείχνει. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος θέλει να ξαναγυρίσει. Η θέληση του ανθρώπου είναι να ξαναγίνει εύκολος ο δρόμος της επιστροφής από εκεί που φύγαμε. Ο καημός του ανθρώπου. Και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τον παπά να μιλάει για τον καμό των αρχαίων Ελλήνων. Για τον καημό που είχαν να ξανααισθανθούν την χαμένη τους αξιοπρέπεια. Ακριβώς επειδή δεν είχαν καμία παρηγοριά. Σκεφτείτε ότι η καλύτερη θέση που θα είχαν μετά θάνατον θα ήταν τα ηλίσια παιδεία. Δεν είχαν φως. Είχανε καημό, είχανε έλλειψη φωτός. Άρα αυτό το τρίβον βατήν πόλου τίθησιν ημί, αυτό το ημί δεν είναι μόνο για μας που μιλάμε και ακούμε τώρα, είναι για όλων των λαών, τον λαό του Θεού, για όλον τον άνθρωπο δηλαδή. Μπορούμε να πούμε ότι ο λαός είναι οι Ιουδαίοι, μπορούμε να πούμε ότι ο λαός είναι οι εκλεκτοί του Θεού, αλλά η λέξη λαός είναι όλοι οι άνθρωποι. Είναι ο καημός του ανθρώπου να ξαναγυρίσει στον παράδεισο. «Ον κατ' ουσίαν ίσον τε πατρί και βρωτής δοξάζομαι». Αυτό το τίθηση πρέπει να μας κάνει να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι από το τίθημι. Είναι μέσο ρήμα. Ουσία, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ρήμα θέτο, το οποίο είναι καθαρά ενεργητικό. Αλλά γιατί δεν βάζει το θέτο. Βάζει ένα μέσο ρήμα ακριβώς επειδή θέλει να δείξει ότι ναι μεν υπάρχει ενέργεια, αλλά αυτή η ενέργεια πηγαίνει, συντροφεύεται ουσιαστικά μαζί με την αγάπη. Ακριβώς το ίδιο ο πατέρα ανάργυρε είναι το παραθόμεθα που λέμε στην Εκκλησία. Λέμε παραθόμεθα, δηλαδή αγγίζω και τοποθετώ τις έννοιες μου, αυτά που ζητάω από τον Θεό, αλλά αυτή τη ψυχή που αφήνω στον Θεό, την αφήνω με αγάπη. Άρα αυτά τα μέσα ρήματα δημιουργούν αυτή την σύνδεση της ενέργειας με το υποκείμενο. Έχεις αγάπη και παρατίθεσαι το παιδί στην κούνια, έλεγε ο μπαμπάς. Δεν θα πει ποτέ μια μάνα, παραθέτω το παιδί μου στην κούνια. Δεν είναι λέει ένα ποτήρι να το παραθέσεις. Παρατίθεσαι σημαίνει το αφήνεις, αλλά το αγαπάς αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτά μας έλεγε και μας άνοιγε έναν κόσμο
και μας εξηγούσε και καταλαβαίναμε ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφράσει με μία λέξη αυτές τις λέξεις. Επειδή είμαι συμφωνή δηλώ την ψυχική διάθεση. Ναι, ακριβώς. Και τη σύνδεση της ενέργειας με το υποκείμενο που μιλάμε. Αφήνεις το ποτήρι, αλλά δεν αφήνεις το παιδί σου όπως αφήνεις το ποτήρι. Έτσι λοιπόν. «Ον κατ' ουσία ίσον τε πατρί και βροντίς δοξάζομεν». «Ίσον τε πατρί και βροντίς». Αυτόν. Το «ον» είναι για τον Χριστό. «Κατ' ουσία ίσον τε πατρί και βροντίς δοξάζομεν». Και δεν ξέρω αν εσάς το «ίσον» έχει οξία ή περισκομένη. Έχει. Περισκομένη έχει. Έχει, σκεφτείτε ότι έχει βάλει περισπομένη, έχει βάλει περισπομένη για να βγει ο σπονδύλος. Ψηλή οξία. Κανονικά είναι ψηλή οξία. Υπάρχει μέσα στα μηνέα όμως, θα δούμε ότι έχει περισπομένη. Ουσιαστικά τι κάνει, αν βάλει περισπομένη, τότε σημαίνει ότι αυτό το γιώτα είναι μακρό. Έτσι. Άρα πρέπει να βοηθήσει να βγει το μέτρο με ακρίβεια. Πατρί και βρωτής δοξάζομαι. Το βρωτής είναι από το ρήμα πιγρόσκο, που σημαίνει τρώγομαι. Ο άνθρωπος λέγεται βρωτός γιατί τον τρώει η γη. Υπάρχει και άλλη λέξη για τον άνθρωπο, όπως που λέει μερόπον. Μέροπες. Είναι οι άνθρωποι πάλι, οι θνητοί, αλλά υπάρχει αυτή η λέξη και θα την δούμε αυτή τη λέξη μέσα, μέσα στον ιαλμικό κανόνα. Μερόπων, των ανθρώπων δηλαδή, ακριβώς επειδή μερίζεται ο λόγος τους. Δεν είναι σαν των ζώων, δεν βγάζουν άναστες χαρδιές, αλλά μερίζεται ο λόγος και είδατε πόσο πλούσια είναι άνθρωπος, λαός, μερόπων, βρωτός, πόσες λέξεις για τον άνθρωπο. Αυτό μας κάνει εντύπωση είναι αυτό το ίσον. Ίσως με τον Πατέρα, ίσως και με τους ανθρώπους. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έρχεται να μιλήσει και για δόγματα της Εκκλησίας, που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ακουστούν και να πούν τα πράγματα στις θέσεις τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αιρέσεις. Μιλάμε για 7ο και 8ο αιώνα. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή υπάρχει και η οικονομαχία, ο Λέων Τρίτος, ο Ίσαυρος, έχει κηρύξει την οικονομαχία και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι αυτός ο οποίος μάχεται κατά της οικονομαχίας και γράφει για να υποστηρίξει τις εικόνες. Και τι κάνει ο Λέων ο Τρίτος, τον κατηγορεί, τον συκοφαντεί στον Χαλίφη ότι θέλει να υποκινήσει η Επανάσταση και τον παίρνει ο Χαλίφης και του κόβει το χέρι και παίρνει το χέρι του. Οι μαθητές πήραν το χέρι του Αγίου Δαμασκηνού και το ζητάνε πίσω και το παίρνει ο Αγίος Δαμασκηνός στο χέρι του και παρακαλάει την Παναγία και της λέει «Έχω αφήσει στη μέση τα δρομπάρια σου». Τι θα γίνει. Και η Παναγία του το κολλάει. Αλλά πριν το κολλήσει πήγε και το άφησε πάνω στην εικόνα της. Και είναι η περίφημη τριχερούσα εικόνα της Παναγίας μας από τον Άγιο Δαμασκηνό. Είναι μια σκληρή εποχή γεμάτη με πολέμους, γεμάτη με αιρέσεις και πρέπει να πει ότι ο Χριστός, αυτός ο οποίος θα γεννηθεί μέσα από την κόρη, θα ξανακάνει αυτός εύκολο τον δρόμο του ουρανού μέσα από την Ανάστασή του, θα ξαναγυρίσω μέσα από την Ανάστασή του, είναι ίσως με τον Πατέρα, ίσως και με τον άνθρωπο. Και έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Άρα, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και η δογματική αλήθεια, την οποία όμως, προσέξτε, το να βρει αυτή τη λέξη ίσον με το γιώτα και να μπορεί να την κάνει μακρά. Για σκεφτείτε πόσα πράγματα έχει να προσέξει, πόσο δύσκολο είναι. Θυμάμαι και τελειώνω με αυτό, γιατί νομίζω ότι έχω φάει πολύ χρόνο. θυμάμαι όταν έγραφε ο πατέρας μου την ακολουθία των Κελτών Αγίων. Η μόνη ακολουθία που έχει γράψει ολοκληρωμένη ήταν για τους Κέλτες Αγίους. Τον παρακάλεσε η γερότησα Φιλοθέη, του πατρός Γαβρίλ,
Ιερά Μονή Γριούλου, στο Μίλεση, και ο πατέρας μου το θεώρησε ότι αφού τον παρακάλεσε η Ρότσα, ότι και να μην έχει την δύναμη, δεν έχει ξαναγράψει ποτέ. Θα του τη δώσει ο Θεός. Θυμάμαι λοιπόν, μαμά, να κάνει 7 ώρες να γράψει ένα στίχο. Αυτό το συντρόμο στην εκτεθειγμένη, εγώ το έχω δει με τα μάτια μου, το έχω ζήσει με τον μπαμπά και όχι μόνο αυτό. Αλλά όταν τον έπαιρνα τηλέφωνο και τον έλεγα, μπαμπά, δεν βγαίνει το μέτρο. Πρέπει να αλλάξουμε τη λέξη. Ύστερα από 7 ώρες εσείς, τι θα λέγατε? Αμέσως. Αφού δεν βγαίνει, έλα από το σπίτι να κάτσουμε κάτω να δούμε. Γι' αυτό κάνουμε 2 χρόνια να γράψουμε. Γιατί δεν ήξερε να γράφει ποιήση. Μπορεί να ήξερε στα αρχαία ελληνικά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που έγραψε ποιήση ακολουθώντας τους ιμούς, ακολουθώντας τον τρόπο των τροπαρίων. Και αυτό λοιπόν εγώ το είδα με τα μάτια μου. Αν δεν το έβλεπα, δεν θα καταλάβαινα τι σημαίνει το εργόδες εστί. Πόσο δύσκολο έργο είναι να γράφεις προσέχοντας τα πάντα. Προσέχοντας όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ίσον λοιπόν τε πατρί και βρωτής δοξάζομαι. Τέλειον Θεό, τέλειον άνθρωπο. Έναν ίσον με τον πατέρα, δεν όπου έχει γεννηθεί πριν από τον χρόνο, πριν από τους αιώνες, ίσως με τον πατέρα, χωρίς να έχει χάσει ο πατέρας τίποτα από την ουσία του, και ίσως και με τον άνθρωπο. Και εδώ τελειώνει ο ηρμός και θα ακολουθήσουν μετά τα τροπάρια της πρώτης Οδύσσης. Νομίζω ότι αν τώρα, προσέξτε, θα κάνουμε μία ανάγνωση και θέλω να μου πείτε αν θα χρειαστεί μετάφραση. Θα το ξαναδιαβάσω από την αρχή. Αφού έχουμε πει όλα αυτά. Έσωσε λαών θαυματουργών δεσπότης, υγρών θαλάσσης κύμα χερσός ασπάδε. Εκόνδεται της εκπόρης, τρίβων βατήν πόλου τη θυσμινή. Ον κατ' ουσίαν ίσον τε πατρί και βρωτής δοξάζομαι. Πώς σας φάνηκε τώρα? Κάτι το οποίο στην αρχή ήταν δυσνόητο και σαν να μας έκανε επίθεση. Οχ, τι είναι αυτό, Και έτσι ακριβώς, αυτός είναι και ο σκοπός που όταν μέσα στο βιβλίο θα δείτε ότι υπάρχει μετάφραση, η μετάφραση που κάνει ο μπαμπάς είναι μια οριζόντια μετάφραση, δηλαδή μεταφράζει λέξεις στη σειρά. Δεν κάνει ενοιολογική μετάφραση. Επειδή έχει κάνει ανάλυση, δεν χρειάζεται να κάνει μετάφραση όπως αυτές που υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει μεταφράσεις και στο διαδίκτυο, αλλά δεν δίνει σημασία στη μετάφραση. Δίνει στην κατανόηση. Στον χώρο, στον χρόνο, στον λόγο για τον οποίο γράφεται με αυτόν τον τρόπο και στην αγάπη που είχε ο Άγιος Άγιος ο Δαμασκηνός για τον Όμηρο. Μια αγάπη που και ο μπαμπάς είχε για τον Όμηρο και φαίνεται ότι τον ένιωσε, τον καταλάβαινε. Ναι, τον αγαπούσε πολύ. Και γι' αυτό και ο μπαμπάς ασχολήθηκε και έγραψε την ανάλυση της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, μνημειώδη, μεγάλα έργα, με έναν τρόπο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος που έχει πλησιάσει με αυτόν τον τρόπο τον Όμηρο. Εγώ αυτά ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και να αφήσουμε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γιώργη. Μαθαίνω τρέσεις στην εκκλησία, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Ευχαριστούμε την κίνηση για την αποδελφή ενισόπεδα σήμερα αυτό που έχουμε ξανακάνει. Να είναι γεμάτος μάτος από το πρόβλημα, από αυτό που είμαστε και εκεί. Είμαστε κατά και εκεί. Τάβο. Και ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον πατέρα Γιώργη. Αυτά τα μαθήματα τα κάνουμε στην Παναγίτσα Κυπριάδου. Κάθε Πέμπτη κάνουμε το μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Κάθε Πέμπτη, το απόγευμα, δεν διαφημίζει. Απλώς ήταν ο καημός του μπαμπά να συνεχιστεί αυτό το έργο. Και μάλιστα τον καημό για τη γλώσσα τον πήρε από προτροπή του Αγίου Πορφυρίου. Κώστα, κάνε κάτι για τη γλώσσα, πήγε. Τότε έκανε τα κρυφά σχολιά. Όταν είχαν καταργηθεί τα αρχαία ελληνικά, με μια μεγάλη ομάδα φιλολόγων, σε καθηγητικά σχολεία, με το βιβλιαράκι και τα κρυφά σχολιά, ξεκίνησε η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, που τελικά είχε σαν αποτέλεσμα να επιστρέψουν
κάποια ελληνικά ξανά σιγά σιγά στα σχολεία. Αυτή λοιπόν, ο καημός λοιπόν για το έργο αυτό, θεώρησα ότι είναι πολύ όμορφο σε μια τόσο όμορφη ενορία να συνεχιστεί, κάνουμε μια παράκληση και αμέσως μετά τελειώσαμε τον αμυντικό κανόνα και τον πεζό και τώρα κάνουμε τον κανόνα της Θεοτόκου του Ακαθίστου. Μετά θα κάνουμε τον κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου. Και σιγά σιγά θα περάσουμε όλα τα βιβλία του Παπά για να τα χαρεί ο κόσμος και και να γνωρίσει αυτό το έργο από κοντά. Καταρχήν, όταν μου ζητήσατε να κάνω αυτή την ομιλία, χρησιμοποιήσατε δύο ονόματα κλειδιά. Είναι για το Γανωτή, κλειδί όνομα για μένα, και σας συνέστησε ο πατήρ Γιώργος. Τι άλλο θέλω, να μην πω το ναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε άλλο κλίμα, αυτό το κλίμα το ωραίο του πατρός Γεωργίου. Θυμήθηκα ένα περιστατικό, είναι εκτός της ομιλίας μου. Πριν από μερικές δεκαετίες, οι πρώτοι χαιρετισμοί στο μετόχι του Παναγίου Τάφου, που τότε εκκλησιαζόμουν, ο έξαρχος, ένας πληθωρικός δεσπότης, πληθωρικός στον χαρακτήρα, πληθωρικός στη δράση, πληθωρικός και στα λόγια. Θέλησε να πει πόσο αγαπάει την Παναγία, έβγαλε ένα λόγο και είπε διάφορα. Κάποια στιγμή, προς το τέλος της ομιλίας του, άρχισε να βλέπει την Παναγία πόσο βοηθάει το γένος. Την είδε λοιπόν στα βουνά της Αλβανίας με τους στρατιώτες, συμπαραστάτρια. Πήγε πιο πίσω, την είδε στους Βαλκανικούς πολέμους. Πήγε πιο πίσω, την είδε στην Επανάσταση. Πήγε πιο πίσω, την είδε στους αγώνες του Βυζαντίου. Πηγαίνοντας πίσω, έφτασε στο Μέγα Αλέξανδρο. Εμείς λίγο χαμογελάσαμε, είχε πάρει πολύ φορά. Όμως τότε πήρα ένα μάθημα πολύ σπουδαίο. Όταν ξανασκέφτηκα αυτό το την τρικλοποδιά που έκανε ο Δεσπότης, τι θα πει η φράση του Αποστόλου Παύλου, σας παρακαλώ, «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού». Ποιο είναι αυτό το πλήρωμα του χρόνου, ποιες καταστάσεις το δημιουργούν αυτό το πλήρωμα. Μας έδειξε σήμερα ότι έπρεπε η ελληνική γλώσσα να γίνει παγκόσμια γλώσσα. Αυτό μας έδειξε. Και αυτό άρχισε να γίνεται με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, κατά προθύστερο τρόπο, η Παναγία, που ακόμα δεν είχε γεννηθεί η ίδια, η Παναγία κατά προθύστερο τρόπο οδήγησε τα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να δημιουργηθεί ο τόπος της παρουσίας του Λόγου του Θεού. Αυτό μου επιτρέπει να πω ότι κατά τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό η Παναγία αρχίζει να υπάρχει στην αυγή της ιστορίας. Όταν λέει, παραδείγματος χάρη, ο Δαμασκηνός «Σε τίνει προγνούς ο των πάντων δεσπότης ηγάπησε». Και αυτή η αγάπη μιας κόρης δημιουργεί την ιστορία. Αυτό το επαναλαμβάνει μερικούς αιώνες αργότερα ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, υποστηρίζοντας ότι η φράση της Αγίας Γραφής στο τέλος της δημιουργίας που επιθεώρησε ο Θεός τα έργα του και ιδού καλά λίαν, αυτό το ιδού καλά λίαν αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό ο Δαμασκηνός είναι τόσο σπουδαίος ποιητής, ιδίως στα ενοιολογικά του για την Παναγία, στους κανόνες του για την Παναγία. Λοιπόν, την κλείνω αυτή την παρένθεση και έρχομαι να πω για τον Γανωτή και τον Παπαδιαμάντη. Ίσως σε σχέση με αυτά που είπα,
σχέση του Γανωτή με τον Παπαδιαμάντη ίσως να υπήρχε πριν γεννηθούν και οι δύο. Έτσι, κατά έναν άλλο τρόπο. Ο Λορετζάτος το 1961 δημιουργεί την τομή στην προσέγγιση του έργου του Παπαδιαμάντη. Μέχρι το 1961 είναι ο ηθογράφος. Και έτσι τον προσεγγίζουν όλοι, πολύ μάλιστα και ο Θρησκόληπτο, καθηγητής πατρολογίας στη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1941, γράφει στη Νέα Εστία σε ένα αφιερωτικό τεύχος, γράφει ότι είναι θρησκόληπτος. Έτσι. Το 1961 ο Λορετζάτος κάνει αυτή την περίφημη ομιλία του στον Παρνασσό και αλλάζει όλο το πεδίο. Και από τότε αρχίζει πλέον ο Παπαδιαμάντης να γίνεται το αντικείμενο της σπουδής όχι μερικών εξαιρετικών φιλολόγων, αλλά της σπουδής ενός γένους. Θα τολμούσα να πω ότι πια σήμερα, έχοντας περάσει 70 χρόνια από εκείνη την τομή, ο Παπαδιαμάντης αποτελεί την κοινή συνείδηση του γένους των Ρωμιών. Αυτός είναι ο μόνος που το εκφράζει. Φτάνω τώρα ξανά στο Λορετζάτο. Μετά το θάνατό του κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που το ονόμασε «Κολεκτάνεα», δηλαδή «Συλλογή σκέψεων», όπου από το 1941 που πεθαίνει ο πατέρας του μέχρι το 2002, ένα χρόνο πριν πεθάνει, καταθέτει διάφορες σκέψεις. Έτσι. Προς τα τέλη, προς το 2001 ή 2002, γιατί δεν έχουν χρονολογία αυτές οι σκέψεις, γράφει τα εξής. Φανταστική συνέντευξη για την ελληνική λογοτεχνία. Ποιους ποιητές προτιμάτε? Πέρασα κατά καιρούς με διάφορους ποιητές. Με το Σολωμό πέρασα ολάκερη τη ζωή μου. Ποιους πεζογράφους προτιμάτε? Πέρασα κατά καιρούς με διάφορους πεζογράφους. Με τον Παπαδιαμάντη πέρασα ολάκερη τη ζωή μου. Ασφαλώς ο κύριος Κώστας θα συμφωνούσε ότι τον εκφράζει απόλυτα αυτό το πράγμα. Υπάρχουν τρεις άξονες στο έργο του Παπαδιαμάντη. Τους καταθέτει σε ένα διήγημά του που το ονομάζει Λαμπριάτικος Ψάλτης, ένα εξαιρετικό διήγημα, όπου στον πρόλογο του κάνει μία απολογία σε κάποιες κατηγορίες που κυκλοφορούν εναντίον του, χωρίς να μας λέει όνομα ή ονόματα. Στο τέλος αυτής της απολογίας καταθέτει και την ομολογία πίστεως. Τρεις άξονες. Συγκρατήστε το αυτό. Το επεμή, ενώσω ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα πάψω πάντοτε να υμνώ με τα λατρεία στον Χριστόν. Ένας άξονας. Να περιγράφω με τα έρωτος την φύση. Δεύτερος άξονας. Και να ζωγραφώ με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Τρίτος άξονας. Χριστός, φύση, ανθρώπινες ενέργειες και καταστάσεις. Περιγράφω το έργο του Κώστα Γανωτή. Αυτό ήταν ο Κώστας Γανωτής. Τρεις άξονες οι οποίοι συμποσούνται σε ένα, σε αυτόν που ονομάζουμε οδό της αληθείας. Με τον Παπαδιαμάντη ασχολήθηκε και ως φιλόλογος βέβαια και στα χρόνια που είχε τους μαθητές του και τους δίδασκε, αλλά και κυρίως μετά τη συνταξιοδότηση του παρακολουθούμε ότι έχουμε 5 σαφή βιβλία για τον Παπαδιαμάντη, δηλαδή ονοματισμένα στο όνομα του Παπαδιαμάντη. 5. Από τα 40 ή 50 βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει
του Κώστα Γιαννωτή δεν είναι μόνο αυτά τα πέντε που περιέχουμε από τα διαμάντια. Εμέσως τα περισσότερα περιέχουν βλέμματα του Παπαδιαμάντη. Πώς ο Παπαδιαμάντης έβλεπε τον άνθρωπο. Το βλέπουμε να διαχέεται σε πάρα πολλά βιβλία, ακόμα και σε παραμύθια. Δεν αναφέρομαι μόνο στα σοβαρά βιβλία, τα λέμε σοβαρά, και τα παραμύθια είναι σοβαρά. Στις μελέτες, παραδείγματος χάρη, για τον Όμηρο που ανέφερε ο πατήρ Γεώργιος. Μαθητεύοντας τον Παπαδιαμάντη, υπάρχει ο τίτλος ενός βιβλίου. Μαθητεύοντας τον Παπαδιαμάντη. Αυτή η μαθητεία δεν τελειώνει. Όπως συμβαίνει στον εκκλησιασμό των πιστών, 52 Κυριακές για ένα, το συνεπέστερο να πάρω εγώ χριστιανό, 52 Κυριακές να ακούει την ίδια λειτουργία, τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες κινήσεις. Βάλτε, πολλαπλασιάστε επί τα χρόνια της ζωής του, νέος, όριμος, πρεσβήτης. Και να φτάνει κάποια στιγμή, μετά από τέτοιες επαναλήψεις, να παθαίνει μία έκπληξη, γιατί τόσα χρόνια αυτό το σημείο δεν το είχε καταλάβει. Αυτό θα πει μαθητεία. Αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν επανάληψη. Ως σοφία. Η επανάληψη λοιπόν, αυτό θα πει μαθητεία. Μαθήτευσε στα διηγήματά του, μαθήτευσε στα μυθιστορήματά του, μαθήτευσε στα μεγάλα έργα του. Και λοιπόν ένας φιλόλογος μπορεί να μαθητεύει σε οποιοδήποτε κείμενο και να μην παράγει έργο. Δεν αρκεί αυτή η θέληση για μαθητεία. Κάτι άλλο χρειάζεται. Χρειάζεται μία κοινή βάση. Και αυτή την κοινή βάση την είπα. Μίλησα για τους τρεις άξονες. Αυτοί οι τρεις άξονες, στον Κώστα το Γανωτή, μπορούν να πούμε ότι αναπαύονται στη γνώση που είχε περί του ονόματος του Θεού. Κοινή γνώση και για τον Παπαδιαμάντη και για τον Γανωτή. Άκουσαν ποιο είναι το όνομα του Θεού και το άκουσαν από το Μωυσή, ο οποίος ήθελε να το μάθει. Πώς θα πάω να μιλήσω στο λαό μου, να τους πω με έστειλε ποιος. Και του απαντάει κάποια στιγμή ο Θεός, του αποκαλύπτει ο Θεός. Δεν είναι τόσο το λέξη «ον», ο «ον» μόνο του δεν λέει πολλά πράγματα. Λέει, είναι ουσιαστική λέξη, ο υπάρχον, έτσι. Μάλιστα στο εβραϊκό κείμενο είναι λίγο διαφορετικό αυτό που γράφεται. Είναι τρεις λέξεις εβραϊκές, δύο ρήματα και ανάμεσά τους μια αντωνυμία, που η εβδομήκοντα, με επιτρέψτε μου να πω έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, το μεταφράζουν «ον». Το εβραϊκό λέει «είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν». Αυτό παραπέμπει περισσότερο στην έννοια της υπόσχεσης. Ποιος ήμουν, αυτός που σας υποσχέθηκε ελευθερία. Ποιος είμαι, αυτός που ενεργεί την ελευθερία. Αλλά σημασία έχουν οι λέξεις που ακολουθούν. Κύριος, πολυέλεος και πολυέσπραγνος και αληθινός. Έτσι και ο Παπαδιαμάντης καταρτίζει τη ζωή του, τον δρόμο του, τα σημεία της οδεύσεώς του. Ο Παπαδιαμάντης ξέρει που βαδίζει και ο Κώστας ο Γανωτής καταρτίζει στα ίδια βήματα τη ζωή του και οργανώνει τη σκέψη του. Και τα πέντε βιβλία που έγραψε σε σχέση με τον Παπαδιαμάντη, το πρώτο μαθητεύοντας τον Παπαδιαμάντη, το δεύτερο ξαναδιαβάζοντας τον Παπαδιαμάντη, το τρίτο ξαναδιαβάζοντας τον Παπαδιαμάντη, το τέταρτο τόσο, όχι τόσο ανάλυση όσο ένα θεατρικό έργο που διασκεύασε ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη σε θεατρικό έργο και βέβαια
το πιο ολοκληρωμένο το έργο του με τον τίτλο «Γωνία Παραδείσου». Όλα αυτά λοιπόν τα έργα έχουν ένα υπόβαθρο. Κύριος, πολυέλεος και πολυέσπαστος και αληθινός. Έδινε ιδιαίτερη σημασία και το αναλύει και στους προλόγους του αλλά και στην επεξεργασία που κάνει των διηγημάτων ιδιαίτερη σημασία ότι η φράση του Χριστού «μην κρίνετε» βρίσκει εφαρμογή απόλυτη. Μην κρίνετε, ποιον μην κρίνετε? Αυτόν που δημιουργείται κατά την εικόνα του Θεού. Θυμηθείτε ότι στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ υπάρχει μία διήγηση ή μάλλον μία υπόμνηση πολύ χαρακτηριστική. Όποιον άνθρωπο κι αν τον πλησίαζε, τον αποκαλούσε χαρά μου. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του άλλου ως εικόνας του Θεού. Ότι στον άλλον υπάρχει πάντοτε η εικόνα του Θεού. Όταν ο Φίλιππας, όταν ο Φίλιππας του λέει του Χριστού, μας μιλάει για τον πατέρα σου, για τον πατέρα σου, δείξε μας τον πατέρα σου και θα πιστέψουμε. Του λέει τόσο καιρό είσαι μαζί μου Φίλιππε και δεν κατάλαβες ότι ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον πατέρα. Ο αιωρακός λέει, έτσι, όχι ο πιστέψας εμένα. Αιωρακός σημαίνει αίσθηση, λειτουργία αισθήσεως. Τι βλέπεις στον Χριστό, τι βλέπανε οι μαθητές στον Χριστό? Έναν άνθρωπο. Μπορεί να πιστεύανε ότι είναι Υιός του Θεού. Άλλοτε το πιστεύανε, άλλοτε διερωτώντο, έτσι. Αλλά βλέπανε έναν άνθρωπο. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού μας φανερώνει ποιος είναι ο πατέρας. Δίνει απάντηση στο ποιος είναι ο πατέρας. Η ανθρώπινη φύση κάθε συνανθρώπου μας φανερώνει την παρουσία του ουρανίου πατρός. Γι' αυτό και δίνει ιδιαίτερη σημασία ο Κώστας Οργανωτής στο ότι θα το διαβάσω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Στον πρόλογο στην Αγία Αναστασία, το ξαναδιαβάζοντας το Παπαδιαμάντη με επίκεντρο το διήγημα στην Αγία Αναστασά. Και λέει, όταν διαβάζω Παπαδιαμάντη, αισθάνομαι ότι μου λείπει ταπείνωση και πιέζω τον εαυτό μου με αυτομεμψία για να φέρω στην επιφάνεια της ψυχής μου λίγο την αίσθηση της δροσιάς της. Της δροσιάς της ψυχής, έτσι. Γιατί πριν άρθει αυτή η αίσθηση μέσα μου, σαν άνθρωπος του αιώνος τούτου, αναζητώ και εγώ πλοκή, περιπέτεια, ηθικά διδάγματα και προπαντός ηθικές αρχές. Για να κρίνω κυρίως και να καταδικάσω τους κακούς και να αναγνωρίσω και να ευλογήσω τους καλούς. Ο Παπαδιαμάντης όμως βλέπει με μάτια ανοιχτά όλους τους ανθρώπους που παίζουν το ρόλο του ο καθένας στα διηγήματά του χωρίς να σου αφήνει υπόνοια ότι τους αξιολογεί. Ο στείνει το αυτί του στο στήθος του καθενός και αφού γκράζεται τους χτύπους της καρδιάς τους χαίρεται με ό,τι καλό έχει ο καθένας να παρουσιάσει και όπως κι αν είναι, τους βλέπει όλους με καλοσύνη και συμπάθεια. Όπου αφηγείται στα έργα του μεγάλες κακίες, ο σκοπός του είναι να δικαιώσει και να συμπαρασταθεί στα θύματα τους, όχι να στυλιστεύσει τους ίδιους τους κακούς. Όταν άλλες φορές αφήνει σχεδόν ανεπαίσθητα πλευρές της συμπεριφοράς των ηρώων ακάλυπτες, και μπορείς αυτές να τις συμπεριφορεί, να τις καταδικάσεις, διατηρεί την εικόνα του προσώπου του καθενός μέσα σε πλαίσιο συμπάθειας.
Θα πάρω ένα βιβλίο και θα σας κάνω μερικά σχόλια για τα διηγήματα που περιέχει και την προσέγγιση που έχει κάνει ο Κώστας Γιαννοτής. Μαθητεύοντας τον Παπαδιαμάντη. Διηγήματα. Η στοιχειωμένη καμάρα, ο γάμος του Καραχμέτη, ο νεκρός ταξιδιώτης, ο ξεπεσμένος δερβίσης, χωρίς στεφάνι και αποκορύφωμα το καμίδι. Για δείτε λίγο, θα τα πω με σύντομα λόγια, θα προσπαθήσω δηλαδή να είμαι σύντομος, τι έχει το κάθε ένα από αυτά τα διηγήματα. Η στοιχειωμένη καμάρα. Ένα κορίτσι χάνει τη μάνα του μικρό. Ο πατέρας ξαναπαντρεύεται. Η νέα του γυναίκα δεν μπορεί να του γεννήσει ένα παιδί. Όπως συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους, βγαίνει μια κακία για το μικρό ορφανό. Πείθει τον άντρα της να την εξαφανίσει αυτή τη μικρή, γιατί είναι γρουσούζα και δεν την αφήνει να κάνει παιδί. Ο άντρας της το παίρνει κάποια στιγμή αυτό το κοριτσάκι, με τη βάρκα του, ψαράς είναι, για να πάει να το πνίξει. Δεν μπορεί να το πνίξει μόνος του. Περιγράφει ο Παπαδιαμάντης, πότε έτσι, πότε αλλιώς, να βουλιάξει η βάρκα, δεν ξέρει, κολύμπει στο σημείο που θα βουλιάξει, θα είναι σίγουρος ο πνιγμός της. Τέλος πάντων, περνάνε αυτές οι σκέψεις του, το παρατάει το παιδί σε μια ερημιά της, του νησιού, το βρίσκουν κάποιοι άνθρωποι, το παίρνουν, το μεγαλώνουν, περνάνε τα χρόνια, πεθαίνει η δεύτερη γυναίκα αυτού του άντρα. Κάποια στιγμή αυτός ο άντρας αρρωσταίνει και αυτό το κορίτσι του συμπαραστέκεται. Το ποίημα τελειώνει με την συγγνώμη. Όχι μόνο τη συγγνώμη, και τη συγχώρεση. Όχι απλώς τη συγχώρεση, την από καρδιάς συγχώρεση. Το άλλο είναι ο γάμος του Καραχμέτη. Ένας σπρούποντας του νησιού έχει μια γυναίκα η οποία δεν μπορεί να γεννήσει ένα παιδί και στέφεται άρχοντας είναι, πλούσιος είναι, διάδοχο δεν έχει. Σκέπτεται λοιπόν και οργανώνει την απαγωγή μιας γειτονοπούλας την οποία την παντρεύεται με τη συμπαράσταση του Τούρκου πλοιάρχου που έχει που να βλοκούνε στην Ίσο, στο νησί, έτσι, στη φρεγάτα. Πίσω μένει η γυναίκα του, η πρώτη, παντρεύεται πάνω στη φρεγάτα, γυρνάει με την καινούρια γυναίκα και η παλιά δίνει την ευχή της. Και όχι μόνο δίνει την ευχή της, αλλά του ζητάει να συμπαρασταθεί στην καινούρια γυναίκα. Και όχι μόνο που το ζητάει, αλλά συμπαραστέκεται, της μεγαλώνει τα παιδιά. Έρχεται η ώρα και φεύγει από τη ζωή. Όταν έρχεται σε 3 χρόνια η ώρα της εκταφής, τα κόκαλα της ευωδιάζουν. Στο Παπαδιαμάντη έχουμε 4 μυροβλησίες. Παράξενες. Οι μερικές που είναι παράξενες. Η Σεραϊνό μυροβλίζει στην εκταφή της γιατί δεν έχει κακία. Έχει μόνο αγάπη. Όμως ο φτωχός Άγιος μυροβλίζει γιατί δολοφονείται από τους αγαρινούς επειδή βοήθησε να σωθεί ο κόσμος στο κάστρο. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε λοιπόν και αυτό. Ο Κωνσταντής είναι το παιδί ναύτης που στην Κωνσταντινούπολη τον πιάσανε για το φόνο ενός Τούρκου. Δεν τον είχε κάνει ο ίδιος. Τον καταδικάσανε σε κρεμάλα και του είπανε ότι θα γλιτώσεις το θάνατο
αν γίνεις Τούρκος. Τρεις φορές του το λέει ο δικαστής, την τρίτη φορά λέει όχι, δεν κολλάζω την ψυχή του νονού μου που με βάφτισε. Τέταρτη μυροφυσία. Υπάρχει όλη μια μυροφυσία παράξενη. Η Ουρανίτσα είναι μια κοπέλα που μένει έγκυος πριν από το γάμο της, ενώ ο αγωνιαστικός της λείπει. Στο διήγημα φαίνεται καθαρά ότι το παιδί είναι του αρβωνιαστικού της, έτσι, φαίνεται καθαρά, αλλά η πεθερά δεν το δέχεται και την κατηγορεί. Δεν αντέχει αυτή την κατηγορία, δεν αντέχει αυτή τη συκοφαντία και παίρνει δηλητήριο και πεθαίνει. Ο παπάς δεν την θάβει, γιατί αυτοκτόνησε. Την πηγαίνουν σε ένα νησάκι απέναντι, την θάβουν κάποιοι ψαράδες και μετά από 2-3 χρόνια κάποιοι που πήγαν να μαζέψουν ξύλα είδανε έναν τάφο, καταλάβανε ότι ήταν τάφος από τα λουλούδια που είχαν βλαστήσει μόνα τους και από την ευωδία. Πώς να χωνέψεις αυτή τη μυροκλησία. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ, γιατί έχει τρία ή τέσσερα επεισόδια στα διηγήματά του με αυτοκτονίες ο Παπαδιαμάντης, που είναι πολύ προσεκτικός, πάντως όχι καταδικαστικός. Θα έχετε ακούσει για μια ιστορία που έχει σχέση με το Γέροντα Παΐσιο. Στην Κοζάνη, ένας αγρίκος πατέρας έχει το μικρό το κοριτσάκι του 11 χρονών, που το υποχρεώνει να βγάλει την κατσίκα για βοσκή και που το φοβερίζει, πρόσεχε, μη σου σκοινιαστεί η κατσίκα, καλύτερα να κρεμαστείς. Και ένα απόγευμα, τρέχοντας να παίξει με τα άλλα παιδάκια, σκοινιάζεται η κατσίκα, τρομάζει το παιδί, παίρνει το σκοινί και κρεμιέται. Και ο παπάς δεν το θάβει το κοριτσάκι. Αυτά συμβαίνουν στα χρόνια μας. Ένας θείος του κοριτσιού που γνώριζε το Γέροντα Παΐσιο, σκανδαλισμένος γιατί δεν το ευλόγησε ο παπάς, πάει στο όρος και το βρίσκει το Γέροντα και του τα μαρτυρεί όλα. Περίμενε, του λέει ο Γέροντας, μπαίνει στο κελί του και βγαίνει έξω με ηλαρό πρόσωπο και του λέει «Καλά έκανε ο παπάς που δεν το κίδεψε και καλά έκανε και ο Θεός που το πήρε στον Παράδεισο». Αυτό είναι το βλέμμα του Παπαδιαμάντη. Και βλέπουμε ότι στου γάμου τι τα έργα, στα παραμύθια του. Αφήστε τις μελέτες παπέκτο, αφήστε αυτές τις αναλύσεις διηγημάτων. Βλέπουμε ότι όλη η ζωή του γανωτή είναι μια ανοιχτή αγκαλιά. Δεν κρίνει. Το λέω, είναι ίσως μια έκφραση πολύ πεζή μοιάζει να είναι, μην κρίνετε, αλλά για σκεφτείτε το. Η παγίδα της κρίσεως είναι μπροστά μας. Δεν είναι εύκολο να την αποφύγεις αυτή την παγίδα. Ωστόσο, είναι εύκολο, επιτρέψτε μου να πω, να ξέρεις ότι όταν πέφτεις στην παγίδα αυτή, κάνεις λάθος. Αυτό είναι εύκολο. Πάμε στο νεκρό ταξιδιώτη. Εκεί πια τα πράγματα ήταν ένα από τα αγαπημένα του διηγήματα, το έλεγε πολύ συχνά όταν μιλούσε για τον Παπαδιαμάντη, γιατί είναι και ένα μεταφυσικού περιεχομένου διηγήμα, έτσι. Ένας ναυτικός ναυαγεί το καΐκι τους και ζητάει
πέφτοντας στη θάλασσα και φοβούμενος ότι θα πνιγεί, που τελικά πνίγεται, ζητάει από την Παναγία να θαυματουργήσει και να τον ξεβράσει κάτω από το νεκροταφείο, τα μνημούρια, όπως λένε, τη Σιάθου, έτσι. Σε αυτό λοιπόν το διήγημα, στο νεκρό ταξιδιώτη, θα εμφανιστεί μία εικόνα που στο Παπαδιαμάντη επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές, η εικόνα μιας αύρας που πνέει και ενεργεί την ιστορία. Κάνω μία αναδρομή. Πότε την ξανασυναντούμε την αύρα να ενεργεί παρουσία θείων ενεργειών, δηλαδή παρουσία Θεού? Όταν ο προφήτης Ηλίας ζητάει ένα σημάδι ότι ο Θεός είναι παρόν και θέλει να αναγνωρίσει. Ακούγεται ένας δυνατός αέρας, δεν είναι ο Θεός. Ακούγεται σεισμός, ζει σεισμό, δεν είναι ο Θεός. Βλέπει φωτιά, δεν είναι ο Θεός. Και ξαφνικά έρχεται μια αύρα λεπτή. Εκεί είναι ο Θεός. Αυτή λοιπόν την αύρα την παίρνει ο Παπαδιαμάντης και τη βάζει να οδηγεί το νεκρό σώμα μέσω της συνδρομής των στοιχείων της κτήσεως, έμψυχων και άψυχων. Εκεί λέει, σε ένα σημείο εταλαντεύθη πολύ, σειρώμενον πότε από τα ρεύματα, πότε οθούμενον από τα πόγια της κτηράς και από τα σταλασσία άβρας. Τέλος έβαλε πλώριν κατά των λεβάντεν και των σωρόκων, διαπόντιος νεκρός, χωρίς ποτέ να γίνει υποβρύχιος. Τα κύματα ως να όκτηρον τον ποτέ ναύτην, μαλακά-μαλακά τον προέπεμπον εις τον πένθυμον δρόμον του. Τα ψάρια του αφρού επίδον τριγύρω του, εδοκίμαζον να τον πλησιάσουν και πάλι, ως να ηλάβνοντο από αόρατον δύναμη, έφευγον μακρά του. Τα δελφίνια των παρέκαμπτων, ευλαβώς, εφό και εκρύπτοντο εις τα υποβρύχια άντρατον, τα σκυλόψαρα υπεχώρουν εις τη διάβασή του, ο θαλασσοπόρος νεκρός, ως να είχε ακόμη πηξίδα και πηδάλιον εις αυτό το σκέλεθρό του, δεν έχασε ποτέ την κατεύθυνσή του. Ο ξεπεσμένος δερβίσης, το άλλο διήγημα. Άλλο μεγάλο αριστούργημα του Παπαδιαμάντη, και το πλησιάζει με πολύ τέχνη ο Γανωτής αυτό το διήγημα. Πολύ τέχνη, γιατί βλέπει πάλι αυτή την αύρα, όχι ως άνεμο, αλλά ως αυλό. Μην ξεχνάτε ότι ο αυλός και η αυλή έχουν σχέση με την άδρα. Η αυλή, κατά τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης, είναι αυτή που διαπνέεται από την άδρα, γι' αυτό λέγεται αυλή και αυλός, λόγω ο αυλός έχει το κύλωμα αυτό που βγάζει τον ήχο, έτσι. Άδρα, αυλή. Αυτός λοιπόν ο δερβίσης μοιεί τον Παπαδιαμάντη στη μουσική αρμονία. Η μουσική αρμονία δεν είναι απλώς ένα μέλος που βγάζει ένα μουσικό όργανο. Η μουσική αρμονία είναι ο άνθρωπος. Ο δημιουργός της μουσικής αρμονίας είναι ο άνθρωπος. Σε ένα ωραίο διήγημα του, που το λέει ο Παντρολόγος, έτσι και λίγο χιουμοριστικό περιεχόμενο, ηρωνικό, υπάρχει ένας βιολιτζής ο οποίος γυρνάει στην κάμαρά του το βράδυ από έναν γάμο, από κάποιο πανηγύρι κλπ. Και αντί να κρεμάσει το βιολί του, το παίρνει, το ενεκολπώνεται, λέει, και έπαιζε έναν ήχον περιπαθή που δεν θα τον έπαιζε ποτέ όσα σβάντζη κακιά του έδιναν στα πανηγύρια ή στους γάμους. Έπαιζε αυτός διε αυτόν.
δεν επρόκειτο, λέει, περί χορδίσματος μουσικού οργάνου, αλλά περί χορδίσματος ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το διήγημα το αντιλαμβάνεται ο οργανωτής μέσω του ήχου του Νάη. Αλλά ποιο είναι το μεγάλο μυστικό εκεί που το καταλαβαίνει και το παρουσιάζει? Το μεγάλο μυστικό είναι η σχέση του Νάη με ένα ναι. Το Νάη βγάζει ήχο, αλλά το Νάη εμπεριέχει το ναι. Και είναι το ναι του Χριστού, του πράου. Θυμηθείτε, Αύρα Πραΐα, του προφήτη Ηλία, έτσι. Πραΐα, Αύρα. Το πράον που είπε ο Χριστός, το ναι των φιλάνθρωπων. Έτσι. Και το άλλο διήγημα είναι το χωρίς στεφάνι, το πρώτο τελευταίο διήγημα. Μια δασκάλα παρασύρεται από έναν επιθεωρητή, να το πω έτσι, της παιδείας της εποχής εκείνης, ένα σύμβουλο, ξέρω εγώ που να το πούμε, δημιουργεί σχέση μαζί του με την ελπίδα ότι θα τον παντρευτεί ή θα την παντρευτεί. Αυτός δεν την παντρεύεται, ως νεοέλληνας είναι ένας γλεντζές που κάνει τη ζωή του αυθαίρετα, η αυθαιρεσία, αυτή υπομένει. Καμιά φορά της κουβαλάει ένα παιδί που έκανε με άλλη γυναίκα και αυτή το μεγαλώνει. Καμιά φορά της πεθαίνει ένα παιδί και αυτή το παιδί σαν ένα δικό της αυτό το παιδί. Είναι πιστή, αλλά έχει και το αίσθημα της αμαρτωλής γυναίκας. Περνάει ο επιτάφιος και κρυμμένη πίσω από το παντζούρι κρατάει την λαμπάδα και το θυμιατό. Πάει στην εκκλησία και στέκεται πίσω από μια κολόνα να μην την δούνε. Το Πάσχα δεν πάει, πηγαίνει στη δεύτερη Ανάσταση όπου πηγαίνουν οι δούλες. Γιατί, λέει, οι κυράδες την εκείταζαν, ενώ οι δούλες απλώς την έβλεπαν. Και αυτή τη γυναίκα ο Παπαδιαμάντης την δικαιώνει. Στο τέλος του διηγήματος την βλέπει δίπλα στο βασιλέα του Παντός. Την δικαιώνει. Δεν έχει ένα άλλο διήγημα εδώ σε αυτή τη συλλογή, αλλά το αναφέρει σε άλλα σημεία, στη γωνία Παραδείσου. Τι θα γίνει με τον Παρπαγιανιό τον Έροντα? Τον Παρπαγιανιός ο Έροντας, ένας πρεσβύτης, παλιός ναυτικός, με μια ζωή γεμάτη διασκεδάσεις, και φτάνει σε ένα σημείο και ερωτεύεται, χωρίς να έχει δικαίωμα να ερωτευτεί, μια παντρεμένη γυναίκα. Και ένα χειμώνα, τέτοιες μέρες του Γενάρη, οι μέρες, αγιοβασιλιάτικες μέρες, φτάνει κάτω από το παραθύρι της, μεθυσμένος λίγο, να ανέβει στο σπίτι της θέλει. Δεν καταφέρει να ανέβει, τέλος πάντων γίνεται ένα δράμα εκεί πέρα, πέφτει κάτω και τον σκεπάζει το χιόνι και πεθαίνει κάτω από το χιόνι. Το χιόνι γίνεται το σαβανό του. Και σαβανώθη όλος, λέει ο Παπαδιαμάντης, αυτός και οι πράξεις του και οι έρωτές του, ώστε να μην εμφανιστεί γυμνός και τετραχυλισμένος εις τα όματα του παλαιού των ημερών, του Τρισαγίου. Φανερωθεί κάτασπρος και αυτός μπροστά στο θείο έλεος. Παρέθεση, τρίτη παρέθεση που κάνω. Ο Βαρμπαγιανιός πέθανε του Άγιο Βασίλη. Ας πούμε παραμονή, 31 Δεκεμβρίου την παραμονή. Σκεπασμένος με χιόνι. Και αυτό ήταν το σάβανό. Ο Παπαδιαμάντης πέθανε 3 Ιανουαρίου.
βαρύς χειμώνας, χιόνιζε την ημέρα εκείνη, τον πήρανε από το σπίτι για να τον πάνε στα Μνημούρια. Τότε τα φέρετρα τα κουβαλούσανε ξεσκέπαστα. Έτσι. Έχουμε πολλές τέτοιες μαρτυρίες και γραβούρες. Όταν έφτασαν στο νεκροταφείο, ήταν σκεπασμένος με το χιόνι. Και έρχομαι στο τελευταίο που είναι το καμίνι. Το καμίνι είναι μια ερωτική ιστορία. Μια βοσκοπούλα και ένας ναυτικός έχουν ερωτευτεί ο ένας τον άλλον, αλλά που να τολμήσουν να το φανερώσουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Μάλιστα, ο πατέρας της κοπέλας θέλει να την παντρέψει και ετοιμάζει το γάμο. Σε λίγες μέρες θα την παντρέψει. Η ίδια αντιδρά, αλλά θα την παντρέψει. Αυτό είναι ο νόμος της κοινωνίας τότε. Εκεί λοιπόν στο καμίνι, που είναι μια σπηλιά είναι το καμίνι, την οποία την τροπολογεί ο Παπαδιαμάντης με το καμίνι των τριών παιδών, που το τραγουδάμε στην εκκλησία αυτό το πράγμα, έτσι. Η έκτη, η έβδομη οδή είναι με τους τρεις παιδές. Και οι όμπες. Και εκεί γίνεται η συνάντηση. Το προσεγγίζει το Παπαδιαμάντης αυτή τη σχέση ως σχέση καθοδηγημένη από τη Θεία Πρόνοια. Γιατί είναι και τα δύο αυτά νεαρά παιδιά είναι άδολα. Δεν έχουν κακία. Είναι, αν δείτε τους διαλόγους, τι ωραία που παίζεται και τη δράση, είναι σαν να βγαίνουν μέσα από τη φράση του Χριστού όταν είπε στους μαθητές του, παίρνοντας ένα παιδάκι στα χέρια του, εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα δείτε βασιλεία Θεού. Και έρχομαι στο Γωνία Παραδείσου και τελειώνω με αυτό. Το Γωνία Παραδείσου είναι μια προσέγγιση του Παπαδιαμάντη, αλλά είναι μια γενικότερη προσέγγιση, πρέπει να πούμε. Την έκφραση Γωνία Παραδείσου την συναντάμε στο διήγημα το Αερικό στο Δέντρο, όπου λέει ότι ένας καλόγερος, ο Πάτερ Εφραίμ, ο πνευματικός του Μονιδρίου, κατέβαινε τα σκαλοπάτια έως την βρύση δια να απολαύσει και άπαξ ακόμη την γλυκία μελαχολία της μοναξιάς μέσα εις την περιοχή εκείνη, την οποία αυτός είχε ονομάσει γωνία του Παραδείσου. Κατεξοχήν ο Παπαδιαμάντης μας περιγράφει τέτοιες γωνίες του Παραδείσου στα περισσότερα από τα διηγήματά του, τα σκιαθήτικα όμως, γιατί στα αθηναϊκά δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά. Υπάρχει μια άλλη ομορφιά σε μερικά αθηναϊκά, όχι τόσο διηγήματα, όπως παραδείγματος χάρη στο άρθρο του «Αθήναιος Ανατολική Πόλης», έτσι, 1896, πρώτη Ολυμπιακή Αγώνες. Όλη η Ελλάδα και όλος η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, τέλος πάντων, κινούνται στο κλίμα του αρχαίου αθανάτου πνεύματος. Αρχαίων πνεύμα αθάνατον. Είναι ο κλασικισμός στο αποκορύφωμά του. Ο Γαβριλίδης βγάζει ένα λεύκωμα, ο Γαβριλίδης είναι αυτός που έβγαζε την Ακρόπολη, βγάζει ένα λεύκωμα μεγάλο, Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων, και ζητάει από τον Παπαδιαμάντη συνεργασία. Δίνει δύο άρθρα. Το ένα, Αθήνα ως Ανατολική Πόλης. Υποβολημαίο άρθρο σε σχέση με το πνεύμα της εποχής. Έτσι. Και το δεύτερο, Ιερείς των Πόλεων και Ιερείς των Χωρίων. Έτσι. Εκεί μιλάει ουσιαστικά για τον Παπα-Νικόλα τον Πλανά. Αλλά στο πρώτο άρθρο, αυτή η Αθήνα μας θυμίζει την Ανατολή. Κάποια στιγμή οδηγεί τα βήματα
του Παπαδιαμάντη προς τον βράχο της Ακροπόλεως. Και εκεί σταματάει. Οι άνθρωποι της Αθήνας σήμερα δεν μπορούν να ανέβουν, δεν επιτρέπεται να ανέβουν σε αυτό το βράχο. Εκεί επιφαίνονται δύο μορφές. Ο βράχος είναι της Αθηνάς. Βάζει δύο στίχους του ενός ποιητή Αμπού, που ήταν εκείνη την εποχή ενός ξένου ποιητή, που μιλάει για το φως που βγάζει η Ακρόπολη, έτσι. Αλλά συγχρόνως, λέει ο Παπαδιαμάντης, υπάρχουν και δύο μορφές εκεί, μην το ξεχνάμε. Ο ένας είναι ο Παύλος και ο άλλος είναι ο Διονύσιος. Δεν μπορείς δηλαδή να πλησιάσεις την Ελλάδα, τη σύγχρονη του Ελλάδα, χωρίς να καταλάβεις ότι είναι χριστιανική Ελλάδα. Επειδή ήταν φιλόλογος και επειδή ήταν επαρκής φιλόλογος, ήξερε τη γλώσσα την ελληνική, διέτρεξε την ιστορία του λαού του, όπως πολύ σωστά είπε ο πατήρ Γεώργιος, από τον Όμηρο μέχρι το Δημοτικό Τραγούδι. Διατρέχοντας αυτή την ιστορία, μπόρεσε να δει αυτή την πρόνοια του Θεού, την οποία πρόνοια του Θεού, ένας από τους πρώτους μάρτυρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιουστίνος, που μαρτύρησε για τον Χριστό στις αρχές του 2ου αιώνα, αυτή την πρόνοια την ονόμασε σπερματικό λόγο. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ότι μέσα στους ανθρώπους εσπέρματι υπάρχει η αλήθεια του Θεού. Την αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, την περιγράφουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πώς λέγεται. Κάποια στιγμή θα φανερωθεί αυτή η αλήθεια. Στο Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάζουμε ότι ο μόνος δρόμος σωτηρίας είναι να γνωρίσουμε την αλήθεια. Γνώσεστε την αλήθεια, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτή η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Ναι, αλλά το ερώτημα του Πιλάτου παραμένει αναπάντητο. Και τι εστί την αλήθεια, έτσι. Δεν απαντάει ο Χριστός. Γιατί στις συνθήκες αυτού του κόσμου οποιαδήποτε απάντηση περί αληθείας, φιλοσοφική, διδακτική, ιστορική, κοινωνιολογική, οποιαδήποτε απάντηση μας αφήνει ένα κενό. Στους μαθητές του όμως το μυστικό το λέει ο Χριστός. Η αλήθεια έχει πρόσωπο, έχει υπόσταση, έχει όνομα. Η αλήθεια είμαι εγώ. Η σχέση λοιπόν θα ελευθερώσει τον άνθρωπο. Αυτή τη σχέση που βλέπουμε να αναδύεται μέσα από τα γραπτά του Παπαδιαμάντη, από το έργο του, αυτή τη σχέση, επιτρέψτε μου να πω και επιμένω, αναδύεται και μέσα από τα γραπτά του Κώστα του Γανωτή. Ευχαριστώ. Στο τελευταίο, στην αναφορά του Παπαδιαμάντη, Αθήνα ως ανατολική πόλη, σε μια συζήτηση που κάποια στιγμή είχαμε, τρία κείμενα είχε επισημάνει ακριβώς πάνω στο ίδιο θέμα. Ναι. Το ξεπεσμένο Δερβίση, Αθήνα ανατολική πόλη και το Νάι, το γλυκί το πράον, όπου ήταν. Συμβαίνει τις ίδιες σχέσεις και την ίδια αγάπη για την Αθήνα και για την πόλη που δεν πήγε ποτέ, αλλά δεν είχε να πάει την Κωνσταντινούπολη. Και στον Άγιο το Πράο έχει την αναφορά για τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και όπως ξεκινάει το βιβλίο για την περιοχή της Οδού Αθηνάς και όλο αυτό μαζί το... Να το εξηγήσω λίγο αυτό. Πρώτον να θυμίσω ότι και ο ξεπεσμένος Δερβίσης δημοσιεύεται το 1896, την ίδια χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει σημασία αυτό, έτσι. Δεύτερον, το Νάι το γλυκί το πράον είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Λάμπρος Καμπερίδης, σήμερα ιερέας,
ζει στον Καναδά, έτσι. Έχω γνωρίσει. Και περιγράφει αυτή την Αθήνα του Παπαδιαμάντη με προεκτάσεις στην Κωνσταντινούπολη, όχι όμως την Κωνσταντινούπολη μόνο την γεωγραφικά τοποθετημένη στο Βόσπορο, αλλά την Κωνσταντινούπολη ως οικουμενική αντίληψη πόλεως. Έτσι. Και κάνει τους συνειρμούς του με τα τείχη, τα οποία θα τα τροπολογήσει στο τείχος, πώς το λέει, στους χαιρετισμούς, που είναι η Παναγία το τείχος, έτσι. Τείχος είναι το Παρθένο. Ναι. Αυτό έλεγε και ο πατέρας μου όταν έλεγε ότι το Βυζάντιο όταν αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη ήταν σαν το Ρόδι που έπεσε κάτω και γέμισε τον κόσμο με τα σφόρια. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Και βέβαια συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρησή του ότι χάρηκα και εγώ που η Αγία Σοφιά ξανά έγινε τζαμί και στεναχωρέθηκα που σταμάτησε να είναι τζαμί και ξανά έγινε μουσείο. Να πω ότι δεν ήταν εύκολο να διαλέξω. Είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία. Δεν θα ήθελα να πω εγώ κάτι. Θα ήθελα να διαβάσω τον πρόλογο, ο οποίος υπάρχει σε κάποιες από τις συλλογές. Και με αυτό ας συστήσει ο ίδιος αυτό που θεωρούσε για τα παραμύθια. Όταν θέλουμε να πούμε για κάτι πως είναι ωραίο, λέμε πως είναι σαν παραμύθι. Έτσι ομολογούμε πως οι καρδιές μας είναι φτιαγμένες τέτοιες από τον δημιουργό τους, ώστε να χαίρονται με τα παραμύθια και με ό,τι από τον αντικειμενικό κόσμο μοιάζει με παραμύθι. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος που ταιριάζει στις καρδιές μας είναι ένας κόσμος πολύ διαφορετικός από αυτόν που έφτιαξε ο πολιτισμός μας και προσπαθούμε να τον ζήσουμε. Λέω ότι προσπαθούμε να τον ζήσουμε, γιατί αυτό που ζούμε δεν είναι ζωή. Δεν είναι ζωή γιατί δεν έχει χαρά, γαλήνη, απλότητα, πίστη ότι αυτός που μας έπλασε και δημιούργησε τον κόσμο, τον συνέχει πάντα και τον συντηρεί και καλλιεργεί τις αρετές της καρδιές μας και οδηγεί τον κόσμο όλο στη μεταμόρφωσή του. Μια μεταμόρφωση σαν παραμύθι. Γι' αυτό τα παραμύθια είναι πιο αληθινά από τον αντικειμενικό κόσμο. Ο αντικειμενικός κόσμος πυρεί κατακαΐσεται, αργά ή γρήγορα. Και η καινή κτήση που θα έρθει με την ανακαίνιση του κόσμου θα είναι ένα ωραιότατο παραμύθι. Πιο ωραίο από αυτά που σας γράφω. Ως εκείνη την ώρα, παρηγορηθείτε με τα δικά μου. Κώστας Γανωτής. Το παραμύθι το πρώτο που διάλεξα έχει να κάνει με την αρχή του κόσμου και γι' αυτό το διάλεξα. Η αγάπη του Θεού έξω από τον παράδεισο. Όταν έπλασε ο Θεός τους ανθρώπους, τους έβαλε να κατοικούν σε ένα ωραιότατο κάμπο για να μην κουράζονται. Ύστερα αμάρτησαν, όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι και εξορίστηκαν από τον παράδεισο και ζούσαν εκεί απ' έξω. Ύστερα, σαν αμαρτωλοί που ήταν, άρχισαν να τρώγονται μεταξύ τους και ο καθένας με τη φαμελιά του πήγαινε παραπέρα για να γλιτώσει από τον άλλον. Όσο ακόμα ήταν έξω από τον παράδεισο, τους έριχναν οι άγγελοι από τη μάντρα διάφορους καρπούς, μήλα, αχλάδια, κυδόνια και τρώγαν. Όταν απομακρύνθηκαν όμως δεν είχαν τι να φάνε, γιατί ως αμαρτωλοί δεν έδιναν ο ένας τον άλλο. Τότε τους λυπήθηκε ο Θεός και διέταξε τα φυτά και τα ζώα του παραδείσου να βγουν και αυτά εκεί που είναι οι άνθρωποι για να τους ζωοθρέφουν. Έτσι βγήκαν τα φυτά και τα ζώα και φυτρώναν και τριγυρνούσαν κοντά στους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν βρίσκομαι τώρα που ήταν ο παράδεισος. Μερικοί άνθρωποι που ήταν πιο φοβιτσιάριδες ανέβηκαν στα ψηλά βουνά, που ήταν αφιλόξενα, ολοπέτρες. Τότε και ο Θεός διέταξε τις ελιές να τους ακολουθήσουν, τις μηλιές και άλλα δέντρα. Και για αυτούς που πήγαν ακόμα ψηλότερα, έστειλε στα ψηλώματα τις καστανιές. Οι καστανιές όμως παραπονέθηκαν πως θα παγώσουν οι καρποί τους από τα χιόνια. Και όταν θα τους ρίχνουν για να τους φάνε οι άνθρωποι, θα τους τρώνε τα αγριογούρουνα.
Γι' αυτό έπιασε και ο Θεός και έντισε τα κάστανα με ωραία τα πετσαρία, με μάλινη φόδρα και τους φόρεσε και ένα αγκαθωτό πανοφοράκι. Έτσι γλίτωσαν και από το κρύο και από τα ζώα, για να τα βρουν οι άνθρωποι, να τα φάνε και να ζήσουν. Ύστερα ήρθε ο Χριστός και τους άνοιξε τα μάτια και ευχαρίστησαν το Θεό για την αγάπη Του, που τους φροντίζει ακόμα και έξω από τον Παράδεισο, ώσπου να ξαναπλάσει την κτήση και να κάνει όλον τον κόσμο Παράδεισο. Και ως τότε να ζούμε όλοι καλά. Και ύστερα ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ τον πατέρα Ανάργυρο, ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ, τους τεχνικούς που βοηθούν το αντίφωνο που βρίσκεται μαζί μας να καταγράψει σήμερα την εκδήλωση και πάρα πολύ ευχαριστώ τους ανθρώπους που άκουσα προηγουμένως, τον πατέρα Γεώργιο και τον κύριο Μαυρόπουλο. Και ξέρετε, συμπίπτουν αυτά που ζήσαμε εμείς στο ραδιόφωνο με τον κύριο Γανωτή, με όσα ακούσαμε εδώ από τον κύριο Μαυρόπουλο και τον πατέρα Γεώργιο, και θα σας πω τι εννοώ. Θα καταλάβετε κι εσείς. Μας είπε ο Παπαγιώργης στην αρχή ότι ο Κώστας ο Γανωτής ήταν ένας άνθρωπος, όπως τον γνώρισε, της προσευχής. Δηλαδή όλη μέρα έκανε τα δάχτυλά του, όσοι παρακολουθήσατε από την αρχή την εκδήλωση. Έκανε τα δάχτυλά του έτσι και όντως προσευχόταν. Κάθε φορά που θα κάναμε ανελιπώς εκπομπή, το έκανε και ήταν απίστευτο. Προσευχόταν. Ήταν στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, γιατί κάναμε τις ηχογραφήσεις πλέον, γιατί είχε μεγαλώσει από το σπίτι, από το τηλέφωνο. Τα θυμάται καλά η κυρία Ρίνη, τα τηλεφωνήματα όλα αυτά. Και, ναι, και τον προστάτευε πάντοτε να είναι καλά στην υγεία του. Και όση ώρα κάναμε να συνδεθούμε, ο ηχολήπτης να τακτοποιήσει στην κονσόλα, να βρει τον ήχο, να τα φτιάξει όλα, εκείνος προσευχόταν. Καμιά φορά έπαιρνε πολλή ώρα να γίνει ο ήχος σωστός έτσι ώστε να αρχίσουμε και σχεδόν τον είχαμε ξεχάσει τον κύριο Γανωτή και έβαζα τα ακουστικά μου και τον άκουγα, είχαν περάσει 5 λεπτά, εκείνος συνέχιζε να προσεύχεται. Και μας έκανε τρομερή εντύπωση η προσευχή αυτού του ανθρώπου, γιατί τόσα χρόνια μίλαγε στους ανθρώπους και όμως ένιωθε ότι η προσευχή ήταν απαραίτητη για να ξεκινήσει. Και όταν του έλεγα τώρα ξεκινάμε, βεβαίως, με αυτή τη φοβερή φωνή του, βεβαίως, δηλαδή σε όλα ναι, σε όλα έλεγε αυτό το απίστευτο ναι που μας έκανε να μαθητεύουμε, όπως είπε ο κ. Μαυρόπουλος, μαθητεύοντας τον Παπαδιαμάντη, εμείς μαθητεύαμε στο Γανωτή. Είπατε ότι ο Γανωτής δεν έκρινε. Και αυτό το διαπιστώνουμε κάθε μέρα σε όλες τις εκπομπές του. Θα μπορούσε να κρίνει πάρα πολύ. Αλλά δεν θυγότανε από τα κακό σκήμενα, ούτε όμως και έφυγε κανέναν. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, ότι δεν έφυγε. Έλεγε τα πιο απίστευτα πράγματα για όχι τα έκρινε, πώς να το πούμε. Τα ανέφερε, τα παρατηρούσε. Έλεγε για αυτά, έλεγε για τους ανθρώπους, αλλά δεν κατέκρινε ποτέ και δεν τον έφυγαν, σχεδόν δεν τον έφυγε τίποτα αυτόν τον άνθρωπο. Και σε αυτό μαθητεύαμε. Ξέρετε, είχα γράψει πολλά πράγματα, αλλά τώρα έτσι όπως εξελίχθηκε και να μην σας κουράσουμε πολύ, θα θυμηθώ μερικά πάρα πολύ δυνατά περιστατικά και θα τα πω για να πούμε ως άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, πατέρα Ανάργυρο, αυτό που είπαμε, πόσο εμείς παίρναμε από αυτόν. Θα πάω πολλά χρόνια πίσω σε μία κοπή της πίτας στην Πειραϊκή Εκκλησία επί Καλλινίκου. Εμείς ήμασταν νέοι τότε, 30 χρόνια πριν, πίσω-πίσω τα νέα παιδιά, μπροστά οι μεγάλοι και οι τρανοί, ο Καλλίνικος, ο Αείμνηστος, ήταν η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη που μάλωνε με όμορφο τρόπο με τον Γανωτή, ήταν πολύ, όμως ο Γανωτής δεν καθόταν μπροστά με τους επισήμους, καθόταν πίσω-πίσω με εμάς. Πάντα. Και όποτε έβρισκε παιδιά, τα πιάνε έτσι γύρω-γύρω και χόρευε μαζί τους. Και όλοι λέγαμε, μα καλά αυτός ο Γανωτής, δεν κάθεται φρόνημα, ας πούμε, μεγάλος άνθρωπος. Εμείς τα παιδιά που ήμασταν νέοι.
Κάποια στιγμή ήρθε λοιπόν η συζήτηση για 5 Μητροπολίτες, αν τη θυμάστε την ιστορία πολλά χρόνια πριν, που κάτι έλεγαν, τέλος πάντων ήταν, δεν με ενδιαφέρει και πολύ το θέμα, αλλά φαίνονταν οι μεγάλοι ότι ενδιαφέρονταν πάρα πολύ και έλεγαν πράγματα για αυτούς. Εμείς είχαμε βαρεθεί πια πίσω και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, ώσπου κάποιος μας λέει το γανωτή κοιτάξτε. Και γυρνάμε όλοι άναυδοι και βλέπουμε ένα γανωτή να έχει βάλει τα χέρια του έτσι στο πρόσωπο και να, με ένα σιωπηλό κλάμα να τραντάζεται όλος από όλο το σώμα από τη μέση και να κλαίει. Χωρίς όμως να τον βλέπει κανείς, τον βλέπαμε μόνο εμείς. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο μάθημα που πήρα σε όλη μου τη ζωή, θα σας το πω. Γιατί μείναμε άναυδοι και τον βλέπαμε και έλεγε μέσα στο κλάμα του, «Θεέ μου, τι κάνουμε με την Εκκλησία σου?» Ήταν το πιο παρηγορητικό πράγμα που ακούσαμε μέσα σε έναν σχεδόν κανιβαλισμό που όλοι οι άνθρωποι κάνουμε πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Εκείνος όμως έκλαψε. Και σοπάσαμε εμείς οι νέοι και μετά το είχαμε σαν μάθημα, τον είχαμε σαν δάσκαλο. Γι' αυτό λέω ότι μαθητεύσαμε με το γανωτή σε όλες τις εκπομπές. Όταν έπιανε τον Παπαδιαμάντη να μιλήσει για τον Παπαδιαμάντη στις εκπομπές, έλεγε και τώρα πώς θα το πω αυτό που θα πω το χωρίς Στεφάνη και στο τέλος θα κλαίω. Λέω καλά θα το κόψουμε στο μοντάζ, μη στεναχωριέστε. Το κλάμα ποτέ δεν το έκοβα, το άφηνα να φανεί. Και φαινόταν. Και αυτό έπιθε. Δηλαδή το κλάμα του για την Σεραϊνό, το κλάμα του για την έπασχε. Γιατί μας έλεγε ότι ήταν αληθινά πρόσωπα τα περισσότερα από αυτά. Δεν ήταν κάτι της φαντασίας του Παπαδιαμάντη. Τα περισσότερα ήταν νομίζω αληθινά πρόσωπα και μας το έλεγε. Κάποτε, επειδή όπως όλοι όσοι μιλούν σε κοινό, δάσκαλοι, ιερείς, εκτιθόταν και τον έπαιρναν κάποιοι ακροατές και έλεγαν να μας τον δώσετε κάποιοι, οι οποίοι δεν ήταν και ίσως και στα καλά τους πολύ, να τον βρήσουμε. Πολύ ευχαρίστος, δεχόταν, πολύ ευχαρίστος να μιλήσει. Εμείς αποφεύγαμε και τρέχαμε άμα ακούγαμε κάποιον που ήθελε να μας βρήσει. Εκείνος έλεγε, βεβαίως, καλέ δίκιο έχετε. Τον ακούγαμε να μιλάει, δίκιο έχετε. Έτσι είναι όπως τα λέτε, μόνο που έχετε δίκιο που με βρίζετε, αλλά όχι γι' αυτό. Εγώ ξέρω γιατί με βρίζετε, εσείς δεν το ξέρετε. Και αυτό ήταν σπουδαίο και να προσπαθεί να βγάλει το όνομα του ανθρώπου που τον έβριζε. Ναι, αλλά θα μου πείτε πώς σας λένε, με μια απίστευτη ευγένεια. Ο άλλος φυσικά από ντροπή δεν ήθελε να του πει ποιο είναι το όνομά του, γιατί πλέον είχε αρχίσει να ντρέπεται πολύ, γιατί του έλεγε δίκιο έχεις, πες μου το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου. Τίποτα. Λέω κύριε Γανωτή, γιατί δεν του λέγατε το όνομα. Γιατί το θέλατε το όνομα. Για να προσευχηθώ για αυτόν. Ήθελα να προσευχηθώ και όπως είπε ο Παγιώρης προηγουμένως, όντως προσευχόταν, προσευχόταν πάρα πολύ και προσευχόταν μέσα στη νύχτα. Και η κυραρίνη του έλεγε, όπως μου έλεγε η ίδια, πες σε πια να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς. Εντάξει με τον τάδε, τον τάδε και τον τάδε. Να είσαι ζωντανός όμως αύριο για να μπορέσει, ξέρετε, η κυρία Ρήνη. Με πόση αγάπη όλα αυτά. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Κωνσταντίνο Γανωτή. Από αυτά εμείς που ζήσαμε δίπλα του, καταλάβαμε ότι επρόκειτο για έναν έντιμο άνθρωπο. Ήταν τίμιος. Τίμιος με τη ζωή του. Τίμιος στην αξιοπρέπειά του. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που αυτό που έλεγε δεν το έλεγε μόνο για να κάνει διδασκαλία ή για να πει κάτι. Σε είχε έγνοια. Είχε έγνοια έναν και όλους τους ακροατές. Μιλούσε με πάρα πολύ έγνοια, όχι σαν δάσκαλος ή σαν αυθεντία. Δεν τον ενδιέφερε αυτό. Ήθελε αυτά που ζούσε να τα περάσει στους άλλους ανθρώπους. Και εμείς ξέρουμε ότι ήταν αληθινά. Δηλαδή, ήταν εναντίον κάθε ιδεολογίας. Δεν ήθελε να είμαστε αστεί. Κατηγορούσε τους αστούς. Το ξέρετε όσοι τον ακούγατε. Και εμείς. Και μια μέρα μου εξήγησε, λέει, γιατί το έχετε τόσο με τους αστούς.
ας πούμε, τι κακό κάνουν οι αστεί. Και άρχισε να μου αναφέρει ποιοι ήταν αστεί στην αρχαιότητα, ποιοι ήταν αστεί. Οι αστεί. Ποιοι ήταν, δηλαδή, σε όλοι ήξερε πάρα πολλά πράγματα και μας μάθαινε και εμάς. Ποιοι ήταν οι αστεί, αλλά ο ίδιος αποδείκνυε με κάθε κίνησή του ότι δεν ήταν αστός. Όταν, ας πούμε, μια φορά μου είπε, πέθανε ο τάδε φίλος μου, ρε παιδί μου, λέει, πεθαίνουν και μένω τελευταίος εγώ. Αλλά ευτυχώς που φοράω τα ρούχα τους. Φορούσε τα ρούχα τους. Λέω, φοράτε τα ρούχα των πεθαμένων φίλων σας, βέβαια! Και ήταν χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί δεν πήγαινε τίποτα χαμένο. Και ήταν μια καλή ευκαιρία να προσευχηθεί για αυτόν, για αυτούς. Για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Και έτσι καταλαβαίναμε και έτσι τον πιστεύαμε. Τον πιστεύαμε τι άνθρωπος ήταν. Και ότι αυτά που μας έλεγε ήταν πρώτα δικά του, τα είχε εφαρμόσει στον εαυτό του. Δεν έλεγε ποτέ όχι, φυσικά δεν έλεγε όχι και μπορούσαμε να τον πάρουμε απίστευτες στιγμές γιατί είχαμε ένα αφιέρωμα στον Άγιο Πορφύριο ή γιατί είχαμε κάτι που ζητάγαμε, ας πούμε, χρήματα από τους ανθρώπους να βοηθήσουν και έλεγε ναι, κάτσε να δούμε τι θα πούμε τώρα και μπορεί να ήταν απόγευμα, μπορεί να ήταν βράδυ, ήταν πάντα έτοιμος να πει κάτι και να μας βοηθήσει. Και βέβαια, πόσο χαιρόταν όταν θυμόταν και κρυφοκαμάρωνε, αλλά δικαιωματικά κρυφοκαμάρωνε, όταν ο Άγιος Πορφύριος πήρε τηλέφωνο την Κυραρίνη στην αρχή, όταν ξεκίνησαν οι εκπομπές, και εκείνος κατέβαινε με κόπο, με πουλιά μέσα στο λαβωμένα, είχε λωνίτσες και τα πήγαινε, τα θυμάται η Μαρία, που τα πήγαινε έξω από το... Πρώτα πήγαινε λοιπόν στο λιμάνι, στα ferry boat και πήγαινε τα πουλιά τα λαβωμένα για να τα παραλάβει η Μαρία στην Αίγινα. Και μετά ερχόταν να κάνει εκπομπές. Και κουρασμένος από την εκπομπή μετά έπρεπε να πάρει λεωφορεία γιατί δεν οδηγούσε και να γυρίσει σπίτι. Και τότε ο Άγιος Πορφύριος κάποια στιγμή, επί μισή ώρα μιλούσε στην Κυριαρίνη για να την τονώσει και να δώσει και εκείνη τη βοήθειά της στον Κωνσταντίνο τον Γανωτή που έκανε κάτι πολύ σπουδαίο κατά τον Άγιο Πορφύριο και καμάρωνε και εμείς καμαρώναμε γιατί ο Άγιος Πορφύριος άκουγε τον Γανωτή στην Πυριακή Εκκλησία και κατά συνέπεια μπορεί να ακούγε και να κάνει καμιά προσευχή και για μας. Αυτά είναι, νομίζω ότι επειδή πέρασε η ώρα θα ήθελα να κλείσουμε εδώ. Δεν έχει... Και επειδή υπάρχουν και ερωτήματα, δεν θέλω να κοιτάξω το γραπτό μου, γιατί θα θυμηθώ κι άλλα και θα σας κουράσω παραπάνω. Ένα ακόμα. Ένα ωραίο θα πω, έτσι. Δεν νοιαζόταν για τα κουτσομπολιά ποτέ, έτσι. Τα βαριόταν. Δεν ήθελε να ακούγει αυτά. Ναι, δεν τον ενδιέφερε πραγματικά, δεν είχε χρόνο. Έλεγε ναι. Όπως το λέτε. Μόνο. Λοιπόν, τελειώνω, ναι. Να με τι θα τελειώσω. Με μία από τις τελευταίες του εκπομπές. Λίγο καιρό πριν την... Ήταν πρώτη χρονιά και λέω, θα κάνουμε μια εκπομπή εκεί μπροστά. Βέβαια. Θα σου πω ότι εγώ θέλω να το κάνω. Και το γράφω. Τον ρώτησα λοιπόν σε αυτή την εκπομπή και την κάνει και το έγραψα πώς βλέπει τον θάνατο και αν τον φοβάται. Με τη λειψή προσευχή μου σας δίνω μια εικόνα. Σαν να είμαι σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας επί 5 χρόνια και αφού είδα όλες τις φρικαλαιότητες που δεν περιγράφονται και τις έζησα, μετά τελείωσε ο πόλεμος. Και μας λένε ετοιμαστείτε να μπείτε στον τρένο να πάτε στις πατρίδες σας. Φαντάζεσαι με τι χαρά θα αντιμετωπίσω αυτή την ώρα που θα ξαναδώ την οικογένεια και το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ήξερα. Έτσι νιώθω και τώρα με διαστάσεις διαφορετικές λόγω του μεγαλείου αυτού του επαναπατρισμού. Και γι' αυτόν τον λόγο, αυτό το δώρο που ζητώ να μου κάνει ο Θεός, το ζητώ να το κάνει έτσι, που να μπορώ να το μεταδώσω και στους άλλους. Μπορούμε να κρατάμε τη χαρά του αναμενόμενου δώρου σε ολόκληρη τη ζωή μας. Αρκεί, τον ρώτησα μετά, τόσο η λογοτεχνία
Εγώ στα βουγάλια για το θάνατο, ας θυμηθούμε τα μυρολόγια, τα περιστατικά που μας τρομοκρατούν. Ο κόσμος ζει μέσα σε μια μαυρίλα παρηγόρητη. Πώς αντιμετωπίζεται? Και απάντησε. Αρκεί να υπάρχει κάτι που να έχει την ίδια με το φόβο του θανάτου δύναμη, και αυτή τη δύναμη την έχει μόνο η αγάπη. Και από αυτήν περιμένει και ο φόβος του θανάτου το τέλος του, για να μπορούμε να λέμε κι εμείς ότι ζητάμε από τον Θεό για δώρο το τέλος του φόβου. Ότι αυτό δηλαδή περισσότερο ήταν το κίνημα άσμα του Κωνσταντίνου Μαντής στις εκπομπές. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ για να μιλήσω πάλι και να ευχαριστώ. Το δεύτερο παραμύθι. Τώρα είναι σε δίκημα. Ένα το δύο αφαιρώ τον κ. Μαυρόπουλο και κ. Χατζήλου στο 13ο και στο 5ο και μου χρειάζεται πάρα πολύ τα δίκηματα του Παπαθωρίου. Αλλά δεν πειράζει. Ας πάρω αυτό το βιβλίο να διαβάσετε, είναι ούτε τη συνεργασία. Θα τελειώσω έτσι τα δύο παραμύθια που διάβασα. Με ένα που μου λέει για το τέλος του κόσμου. Η νύχτα και η μέρα, και πότε στον κάμπο. Μια φορά έγινε γερό, σε έναν τόπο έτσι σαν τον δικό μας, στη μέση της γης, έζησε ένας καλός βασιλιάς με την οικογένειά του. Ο βασιλιάς αυτός είχε δύο θυλατέες. Η μια ήταν μελαχρινή, με μαύρα μαλλιά σαν κοράκι στο θελό, η άλλη ήταν άσπρη άσπρη κατάξαμε και γραμμάτα σαν άγγελο. Με τα χρόνια μεγάλωσαν οι βασιλοπούλες, που οι βασιλιάς σκέφτονταν πώς να τις παντρέψει, πού θα βρεθούν άξιοι λίγες συμπατέρες του. Μια μέρα ήρθαν τη σκοπή από το σύνορα του βασιλείου και είπαν στον βασιλιά, με τη βιβλία του νοτικά βασιλεία, έχουν ανοίξει πόλεμο και τα βασιλόπουλα που είναι αρχηγοί του έχουν πολύ κακία και δεν μερώνουν. Απάνω στην ώρα έφτασαν και μανάδες από τα βασίλεια με κάμματα και παρακαλούσαν τον βασιλιά να μπει στη μέση, να χωρίσει τα στρατεύματα γιατί σκοτώνονται άντεκα τα παιδιά του. Τότε ο βασιλιάς, αφού το καλοσχέθηκε, εφώνασε τις στρατεύες του και τους είπε: «Ιδρυθείτε με τα καλύτερα ρούχα σας και πηγαίνετε στα σύνορα να χωρίσετε από τους άντρα». Αυτές υπάρχουσαν και σε λίγη ώρα καβάλα τα άντρα πηγαίνουν προς τα σύνορα. Μόλις έφτασαν, βγήκαν στη μέση του ίδιου στρατού και στάθηκαν κάτι μια μπροστά στο βασιλόπουλο που ήταν αρχηγός. Τα βασιλόπουλα όλες στη σειρά παγώθηκαν από την ομορφιά τους και το καθένα ζήτησε το βασιλόπουλο που ήταν και μπροστά του για να γίνει γυναίκα του. Εκείνες δέχτηκαν και μετά τους άλλους να κάνουν τα παιδιά τους στα πίσω του στρατού. Έτσι και τα βασιλόπουλα δεν ήταν και αυτά από πίσω τους και τα δύο αποτέλεσματα χωρίστηκαν. Όταν έφτασαν στο παλάτι εκεί, τα βασιλόπουλα και το βασιλόπουλο του καθένα έγιναν διάνοι. Και τις λίγες μέρες άρχισαν πάλι να ετοιμάζονται για τον πόλεμο. Τότε οι βασιλοπούλες που είχαν συνεννοηθεί από πριν τι θα κάνουν, ανέβηκαν και αυτές στα λουά τους και άρχισαν να πηγαίνουν λινιά, οι μελαχρινοί, προς τον νότιο πόλο και ήξαν το βάλανε προς τον βόρειο πόλο. Έτσι και τα βασιλόπουλα άφησαν τον πόλεμο και πήγαν κοντά στις γυναίκες τους. Όταν το ζευγάρι με την ελαφρυνή έφτασαν στον νότιο πόλο, το βασιλόπουλο στενοχωρέθηκε, γιατί εκεί ήταν όλη νύχτα. «Γιατί με έφερες εγώ», λέει στη γυναίκα του το βασιλόπουλο, «που είναι όλη νύχτα». «Εγώ είμαι η νύχτα. Αν με θέλεις, να με συνηθίσεις». Και έγινε πράγμα τη νύχτα και έκανε και το βασιλόπουλο φεγγάρι για να καμαρώνει την γλάση και να σε γεννάει στον ουρανό. Και όταν έφτασε και το άλλο ζευγάρι με τις ανθοβάλανες στο βόρειο πόλο, που ήταν όλο μέρα, το βασιλόπουλο εκείνης παραπονέθηκε κι αυτό, πως εκείνο είναι μέρα και δεν σε κουράζει το καθόλου. «Εγώ είμαι η μέρα», λέει τότε η βασιλοπούλα, «και αν με θέλεις, να με συνηθίσεις». Και έγινε πράγμα και αυτή η μέρα και έκανε το βασιλόπουλο τον άντρα της ίδιου, να κάψει στον ουρανό και να τον καμαρώνει. Και το γερό συνήθισαν τα ζευγάρια και περνούσαν καλά στις αντίθετες άκρες της γης και σταμάτησαν βέβαια την πόλεμη. Αλλά ο γερός βασιλιάς στενοχωρέθηκε που δεν έβλεπε τις χώρες του και τις ενήλθησε να έρθει την ελιά του. Αυτές όμως πώς να ζυγώσουν οι άντρες που στα πιάνε δεν πάρει στον πόλεμο.
Γι' αυτό αγνώρισα να πηγαίνουν 12 ώρες η μία και 12 οι άλλοι, με τους άντρες τους βέβαια, για να χαίρεται ο πατέρας τους. Έρχονταν η νύχτα 12 ώρες με τα τριζόνια της, με τα μυτοπούλια της, με τα γιασεμιά της. Είχε και τον άντρα της βαθενιανά στο μάνο και μαθροτίζει, το φεγγάρι. Μόλις και την πήρωνε με τις 12 ώρες, εμάζευε το φεγγάρι της και έφευγε η νύχτα, για να έρθει η ημέρα. Και έρχονταν η μέρα με τον ίδιο της, με τα λουλούδια, τα πουλιά της και όλες τις χάρες της. Το πατέρας τους παρηγοριόταν που τις ξανάβλεπε κάθε φορά. Το καλοκαίρι όμως είχαν οι υπήκοοι του βασιλιά και τον παρακάλεσαν να κρατήσει την όρη του τη μέρα περισσότερες ώρες, γιατί έχουν πολλές δουλειές και δεν τις προλαβαίνουν μέσα σε 12 ώρες. Το χειμώνα, με λίγη σκεπασμένη με χιόνια, ας μένει νύχτα περισσότερες ώρες, γιατί έτσι αλλιώς κοιμούνται όλο το χειμώνα. Και από τότε η μέρα του καλοκαιριού είναι μεγαλύτερη, όπως και η νύχτα του χειμώνα. Έτσι όπως συνεργάζονταν κάθε φορά οι αδερφάδες, άρχισαν να στενοχωριούνται, πως ποτέ δεν θα βρεθούν και αυτές μαζί όπως πρώτα. Είπαν από το καημό τους καρδιά στον πατέρα τους. Και ο πατέρας τους, ο ίδιος ο βασιλιάς, τους απάντησε με ένα παράξενο τρόπο της. Εφώναξε μια παρακόρη του παλαιαχείου, που ήταν κεντρίστρα, και της παράγγελε να κερδίσει τη δευτέρα παρουσία του Χριστού και το παράδεισο. Και τότε και έτσι όλα καλά, έβαλε τις κόρες του να το ειδούν. Είδαν αυτές τον παράδεισο τη νύχτα και την ημέρα μαζί, τον ήλιο πλάι-πλάι με το φεγγάρι να λάβουν μαζί. Τότε κατάλαβαν ότι στη δευτέρα παρουσία του Χριστού, τότε που θα καταπάσουν οι έφερες, τότε δεν θα είναι πάλι μαζί, καθώς και οι άντρες τους, ο ήλιος με το φεγγάρι. Και τη συνέχισαν να έρχονται χώροι για καρδιά του και τι όρε του, περιμένοντα με μακάρα τη δευτέρα παρουσία. Και από τότε ζουν και αυτέ καλά και εμεί καλύτερα.